Πάμε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε, ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε και σήμερα εδώ είμαστε, Κωστά Τσαρός στο μικρόφωνο. Ελάτε στην παρέα των αθλητηρίων, τη μεγάλη οικογένεια. Ελάτε στην παρέα του Ζουμουσού. Εδώ είμαστε και σήμερα, 48 ώρες μετά την τραγική αυτή συφορά που βρήκε τον τόπο. 48 ώρες και ακόμα μετρούν θύματα. Και εμείς σιγά σιγά πρέπει να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Πώς γίνεται αυτό, θα μου πείτε, να μιλάμε για μπάλα και να μιλάμε για πράγματα που είναι πεζά και καθημερινά. Εντάξει. Μην περιμένετε ούτε σήμερα γάτο τσακαλό, ούτε τσιφτετέλια, έτσι. Νομίζω είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Το ελάχιστο. Να πω ότι, ειδικά αυτές τις μέρες, αν έχετε τη δυνατότητα, κάντε μια βόλτα από το ΑΧΕΠΑ. Αυτή είναι η δική μας συνεισφορά. Θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε, αλλά σε πρώτη φάση θα στείλουμε αίμα στους ανθρώπους αυτούς. Ήδη από τις φιάλες που έχουμε κάβα, από τις προηγούμενες αιμοδοσίες μας, αλλά θα στείλουμε και πάλι αίμα και σήμερα θα γίνει αυτό, αλλά και τις προσεχείς μέρες. Αν λοιπόν έχετε τη δυνατότητα, αν θέλετε κι εσείς να νιώσετε ότι προσφέρετε κάτι σε αυτούς τους χαροκαμένους ανθρώπους, γιατί πέρα από τους 76 που έφυγαν, υπάρχουν άνθρωποι που χαροπαλεύουν στα νοσοκομεία με πολύ βαριά εγκάβματα, υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα, άρα κάντε έναν κόπο, περάστε από οποιοδήποτε νοσοκομείο, από οποιαδήποτε κλινική της χώρας και πείτε θέλω να δώσω αίμα. Αν θέλετε να πείτε και για την ομάδα αθλητηρίων να έχουμε απόθεμα να στείλουμε, καλώς. Αλλά και να μην πείτε αυτό, περάστε απλά, δώστε αίμα και πείτε θέλω να σταλεί το αίμα αυτό στην Αθήνα, στην πληγήσα περιοχή, στους πληγέντες ανθρώπους, για να μπορέσουν να βγουν από αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Και εχθές, στην Τούμπα, στο ναό, παρότι κατάμεστο, και εχθές στην Τούμπα, παρότι λέω κατάμεστο το γήπεδο, ήταν ξεκάθαρο, ήταν φανερό ότι υπάρχει στην ατμόσφαιρα μία μαυρίλα, ότι υπάρχει στην ατμόσφαιρα μία στενοχώρια. Είμαστε όλοι άνθρωποι, δεν γίνεται να το σβήσεις τελείως από το μυαλό σου. Υπήρχε μόνιμα μέσα στην ψυχή των ανθρώπων που ήταν εχθές στην Τούμπα, αλλά και όλων των ανθρώπων που ζουν αυτό το τραγικό συμβάν, ζουν αυτή την εκατόβη νεκρών, ζουν αυτό το πραγματικά αποτρόπαιο σκηνικό. Και ξαναλέω, εμείς σήμερα θα στείλουμε αίμα εκεί. Αν εσείς έχετε τη δυνατότητα να περάσετε από ένα οποιοδήποτε νοσοκομείο και να δώσετε αίμα, κάντε το. Υπάρχει άμεση ανάγκη. Οι εικόνες τραγικές στον απόϊχο η επόμενη μέρα, άνθρωποι που έφυγαν έτσι ξαφνικά, υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 76 νεκροί, 187 τραυματίες, και το χειρότερο δεν είναι ότι είναι τραυματίες, είναι και βαριά τραυματίες, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί αγνοούμενοι και είναι δραματικές οι εκκλήσεις των γονιών, των ανθρώπων τους που ψάχνουν να βρουν τα παιδιά τους, τους δικούς τους ανθρώπους. Ας τους δώσει δύναμη ο Θεός, αυτό έχω να πω. Χθες το πανό ήταν σκληρό αλλά ήταν αληθινό. Σκοτώσατε τον κόσμο στη Ραφίνα, πουλήσατε τη Μακεδονία για το χρήμα. Σε μία πρόταση είπαν αυτό που νομίζω πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Εγκλήματα έγιναν και περιμένουμε να δούμε αν θα παραιτηθεί έστω και ένας. Αν θα βγει έστω και ένας να ζητήσει συγγνώμη ή τα φορτώνουμε όλα στον άνεμο και στον αέρα. Αν θα πιάσουν έναν, έστω και έναν, από αυτούς που έγιναν φωνιάδες 76 ανθρώπων. Και όχι μόνο αυτών αλλά και αυτών που μένουν πίσω και τους κατέστρεψαν τις ζωές. Περιμένουμε να δούμε. Γεια σου Δήμο μου, μπράβο σου και καλά θα κάνεις. Ο καθένας. Όταν μπορεί και όπως μπορεί. Χθες
Θα πρέπει η μέρα φυσικά να είναι πολύ πιο πανηγυρική. Θα πρέπει η μέρα να είναι γεμάτη περισσότερο ενθουσιασμό. Οι μεσίστιες σημαίες στην Τούμπα, αλλά και η ψυχολογία του κόσμου ήταν νομίζω απόλυτα εύλογες. Κανονικά θα έπρεπε το μάτς να αναβληθεί. Δεν θα έπρεπε να γίνει χθες το παιχνίδι. Απλά επισημαίνω κάτι, ότι δεν μπορεί μία ομάδα, δεν μπορεί μία ομάδα να ζητήσει αναβολή ενός παιχνιδιού. Το κάνει μία κυβέρνηση, το κάνει μία χώρα. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πει ότι ξέρεις κάτι, εμείς δεν θέλουμε να παίξουμε ή δεν πρέπει να παίξουμε. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, φορέσαμε τα μαύρα περιβραχιόνια και έτσι μπήκαμε να παίξουμε. Είναι πάντως τραγικό στο 2018 να παρακαλάς να βρέξει μήπως και σωθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέω. Πάμε στα του παιχνιδιού. Η ομάδα έφτασε 10 λεπτά, θεωρώ εγώ, πριν από την βέβαιη πρόκριση. Διότι με το 2-0 θα πηγαίναμε με τελείως διαφορετικό προβάδισμα από ό,τι τώρα. Όχι ότι θεωρώ ότι αυτή η ομάδα που είχαμε εχθές απέναντί μας είναι ικανή να μας αποκλείσει. Μόνο εμείς, με δικά μας λάθη, μπορούμε να τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Όχι μόνο θεωρώ ότι θα προκριθούμε, αλλά συμφωνώ απόλυτα με τον προπονητή μας, θεωρώ ότι θα πάμε εκεί μέσα για να κερδίσουμε. Το βέβαιο είναι, και είμαι γι' αυτό σε πολύ μεγάλο ποσοστό πεπισμένος, είναι ότι θα πάμε εκεί μέσα και θα βάλουμε γκολ. Αυτή η άμυνα της Βασιλείας, που χθες θα μπορούσε να δεχτεί τουλάχιστον ακόμα ένα τέρμα στη φάση του Λιμιού, αυτή η άμυνα της Βασιλείας θεωρώ ότι είναι ευάλωτη και ότι επειδή η ομάδα συνηθίζει να σκοράρει εκτός έδρας, ένα γκολάκι θα το βάλει εκεί. Δεν είπα ότι έχω Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα, αδερφέ μου, καλώς ήρθες και πάλι. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα ανοίξουμε γραμμές, θα κληρώσουμε και ένα τρίμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας. Η ομάδα μας έδωσε εχθές την ευκαιρία να φύγει λίγο το μυαλό από τις τάχτες και από τη δυστυχία. Σε σημεία του αγώνα έπαιξε και ωραία μπαλίτσα, μας θύμισε γιατί πέρσι ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, μας υπενθύμισε γιατί και φέτος ξεκινάει καλύτερη από όλες τις υπόλοιπες, την ώρα που ο Ολυμπιακός δεν προλαβαίνει να μαζεύει τεσσάρες στα φιλικά, την ώρα που η ΑΕΚ δεν μπορεί να σκοράρει, να πούμε, ούτε με χαρτόσημο. Είπαμε για τον Παναθηναϊκό, ας μην συζητάμε, θα δώσει μάχη για να μείνει στην κατηγορία. Σε πολλά σημεία λοιπόν του αγώνα άλλαζαν την μπάλα οι παίχτες μας με τέτοια βεβαιότητα, με τέτοια άνεση, επειδή το είχαν ξανακάνει ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό είναι που λέμε η ομοιογένεια, αυτό είναι που λέμε ο αυτοματισμός. Ήξεραν πού πρέπει να πάνε, πού πρέπει να τρέξουν, πού πρέπει να δώσουν την μπάλα. Και αν προσέχαμε λίγο παραπάνω, θα πηγαίναμε με ένα 2-0 την 1η Αυγούστου στην Ελβετία. Όχι ότι τώρα το 2-1 είναι καταστροφή. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό μια νίκη στο Champions League. Η πρώτη μας μετά το 1976, παρεμπιπτόντως. Και μην μπερδεύεστε με τις νίκες στο Europa League, γιατί εκεί έχουμε πολλές. Στο Champions League είχαμε από το 1976. Είχαμε ήττες, είχαμε ισοπαλίες. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη μετά από τότε. Πάρα πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο με πολλά χιλιόμετρα γραμμένα στο καντράν. Έκανε αίσθηση χθες και στο ευρωπαϊκό στερέωμα το ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Βασιλεία. Και όχι μόνο την κέρδισε, αλλά ήταν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ανώτερος, αν εξαιρέσουμε κάποια μικρά διαστήματα μέσα στο παιχνίδι, κάποια τσαφ που έγιναν και στο πρώτο ημίχρονο που θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει σε μια-δυο φάσεις οι Ελβετοί, αλλά κυρίως στη φάση του γκολ που
από καραμπόλα και ασυνεννοησία καθαρή. Νομίζω το μοιράζονται το λάθος ο Κρέσπο και ο Πασχαλάκης εκεί. Δεν θα έπρεπε. Φωνάζεις, βγαίνεις, εγώ την καθαρίζεις αν είσαι ο αμυντικός, βγαίνεις αν είσαι... Εντάξει, είπαμε, ο Πασχαλάκης δεν θυμάμαι να έχει κάνει άλλο σοβαρό λάθος από τη μέρα που κάθισε κάτω από τα δοκάρια. Χθες το κατάλαβε και ο ίδιος, γι' αυτό πήγε και στο τέλος του παιχνιδιού ο Βιερίνια και του μιλούσε. Όταν λέμε αρχηγός, δεν είναι μόνο φορώ το πρεβραχιόνιο για να βγω πρώτος και να πάρω το πρώτο χειροκρότημα, ούτε να σηκώσω πρώτος στην κούπα. Αρχηγός σημαίνει πιάνω τον πολύ πιο νέο συμπαίκτη μου, του κάνω την παρατήρηση, τον ορμηνεύω, του λέω τι έκανες λάθος, τι έπρεπε να κάνεις εκείνη τη φάση. Και με ευλάβεια καθόταν και άκουγε τι του έλεγε ο Αντρέ, που και χθες έλειωσε στο τέλος, πραγματικά ήταν η κούραση εμφανής. Ο λαός συγκλονιστικός, συγκλονιστικός, δεν συνέβη φυσικά το παραμικρό. Μεγαλώνουμε και εμείς όλοι μαζί με την ομάδα. Ξέρουμε ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν να χαλάσει το σπίτι μας. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να αμαυρώσει το όνειρό μας, να κυλιδώσει αυτό το οποίο χτίζεται. Ο λαός εκεί παρών, με τα συνθήματά του, με τα πανό του, καίγονται δάση, ανθίζουν λεφτά. Ήταν το ένα πανό, φυσικά πανό για τη Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι μία και αυτή είναι εδώ. Υπήρχε επίσης πανό χθες. Όπως σας είπα αυτό για, για τη Ραφίνα. Και βέβαια νιώσαμε για μια ακόμα φορά περήφανοι και για την ομάδα που υποστηρίζουμε και για την ομάδα που διδάξαμε να υποστηρίζουν τα παιδιά μας και για την ομάδα για την οποία βγάζουμε όλο το ζόρι και όλη την αρρώστια, αλλά και για τον άνθρωπο που είναι επικεφαλής, που πριν από το παιχνίδι αρκετά νωρίς μάθαμε ότι όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τους πληγέντες στη Ραφίνα, στο Μάτι, στην χαροκαμένη περιοχή. Περηφάνεια, έτσι απλά. Ακολούθησαν κι άλλοι μετά, okay, το καταλαβαίνουμε και θεμητό είναι, εντάξει. Απλά φυσικά μην περιμένετε να δοθεί η ίδια προσοχή, να δοθεί το ίδιο βάρος στα δελτία. Μια γραμμούλα κι αν το είπαν κιόλας. Ότι ο Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε, ο ΠΑΟΚ τα χρήματά του χθες και δεν ήταν λίγα, όταν είναι κατάμεστη Τούμπα, δεν ξέρω εις πράξη, αλλά φαντάζομαι το ποσό είναι αρκετά μεγάλο. Περιμένω λοιπόν από αυτούς που λέγανε ότι πρέπει να απελαθεί ο εγκληματίας, ο πιστολέρο, αυτά περιμένω μια, το 1/10 από το χρόνο που αφιέρωσαν να αφιερώσουν και τώρα. Αλλά εντάξει. Πλανό με πλάνη νικτράν. Η ομάδα λοιπόν μπήκε αποφασισμένη, μεγάλο της όπλο η ομοιογένεια, ακόμα και τώρα, τέλη Ιουλίου, που εννοείται ότι καμία ομάδα στον κόσμο δεν είναι 100% έτοιμη, έδειξε τις αρετές της, έδειξε πόσο πρικισμένη μπορεί να είναι. Άλλος αέρας ευρωπαϊκός, έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτήν την ομάδα, η άβρα περνάει. Περιμένουμε να έρθουν και οι καινούργοι παίκτες, γιατί χθες η ομάδα ήταν η ίδια. Αν και ο Ζαμπά, χθες πραγματικά κέρδισε κόσμο με την παρουσία του, φάνηκε στο πολύ δυνατό χειροκρότημα στην αλλαγή του. Έτρεξε, μάρκαρε, πάσαρε, από αυτό νομίζω ήταν η πάσα στο σούτ του Λιμιού. Ο οποίος Ζαμπά, μην ξεχνάτε, πρώτη εμφάνιση δηλαδή. Τον είδαμε να ενθουσιάζεται με την κερκίδα, να κάνει νεύμα στον κόσμο να φωνάξει, να παροτρύνει την ομάδα. Ταχύτατος, διεμβολιστής, έδειξε καλά στοιχεία. Μιλάω για τον Ζαμπά γιατί δεν τον είχαμε δει σε επίσημο παιχνίδι. Και χθες ήταν η πρώτη του φορά. Τον έριξε στα βαθιά ο Λουτσέσκου στη θέση του Μπίσεσβαρ. Πρέπει να σταθούμε και στο Λιμνιό που είναι ένα παιδί 20 χρονών που δεν έχει ξαναπαίξει σε τέτοιο επίπεδο, και θράσος και πάρα πολύ τρέξιμο και πείσμα, και μην ξεχνάμε πιστώνεται και μία assist στον γκολ του μεγάλου Αλέξανδρου.
Πάρε βάλε. Σηκώνει το κεφάλι. Φαίνεται ότι θέλει να τη στείλει εκεί την μπάλα. Δεν είναι ότι κάνουμε μια σέντρα όπου να είναι στο προάβλιο της Αγιαβαρβάρας. Τη γυρίζω εκεί που θέλω. Και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο μεγάλος εκτελεστής. Άφαντος όλο το παιχνίδι. Άφαντος. Δεν θέλω να ομορφαίνω καταστάσεις. Αλλά μπορεί εμένα, ας είναι άφαντος. Μπορεί εμένα. Με ένα άγγιγμα. Με μία επαφή και όχι πάνω στη γραμμή. Σμπρώχνω την μπάλα, πήγαινε, θα το χρενόταν. Ο άλλος θα το πιστωνόταν τον γκολ και πάω εγώ πάνω στη γραμμή και τη σμπρώχνω και έβαλα γκολ. Ούτε ένα μπουμπούλα χτύπησε τον κόλο μου, ας πούμε, και, ή στην πλάτη μου και μπήκε. Μόνο έτσι, ρίχνοντας το κορμί του, κατά αυτόν τον τρόπο, με ένα άγγιγμα, με μία επαφή. Γι' αυτό είσαι μεγάλος επιθετικός, γι' αυτό δεν πρέπει να φύγεις, γι' αυτό πρέπει να γεράσεις στον ΠΑΟΚ, να σπρίσει η μακριά μαλούρα σου. Γι' αυτό, Αλέξανδρε. Και όσοι ακούσατε τις δηλώσεις του με τη λήξη του παιχνιδιού, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε για πολύ δυνατή προσωπικότητα, ότι θα πάμε εκεί πέρα μέσα και θα παίξουμε να κερδίσουμε, εμείς θα προκριθούμε. Εμείς είμαστε ανώτεροι. Ήθελα να αποδείξω πράγματα και στο Μουντιάλ, αλλά δεν μπόρεσα απέναντι στους Ελβετούς. Τους είχε ένα άχτη τους Ελβετούς, γιατί έπαιξε εκεί, αλλά τους είχε ένα άχτη για έναν περίεργο λόγο. Και πάμε στο άλλο το παλικαράκι, το οποίο κάνει διπλό στρώσιμο της μπάλας με το στήθος. Δηλαδή, αν σας έλεγα πριν το χθεσινό παιχνίδι ότι αυτός ο οποίος ανοίξει το σκορ με βολ πλανέ επιθετικού, να πούμε τύπου Van Basten, Μάρκο Van Basten, ο Van Basten έβαζε κάτι τέτοια. Αυτός ο οποίος αντιστρώσει δύο φορές με το στήθος, χωρίς να κουμπίσει στο έδαφος η μπάλα, δύο φορές αντιστρώσει και με το κακό του πόδι το αριστερό, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω δεν κάνω λάθος, το καλό πόδι του κάνει εδώ δεξί, δεν είναι. Με το κακό του πόδι, αυτό το οποίο έχει για τρεις λόγους. Ένα, για να βγαίνει από την πανιέρα και να κουμπάει στο χαλάκι που είναι μπροστά. Δύο, για να πατάει το συμπλέκτη στο αυτοκίνητο. Και τρία, για να κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του βγαίνοντας. Είναι δύσκολο να βγεις με το δεξί από τη θέση του οδηγού. Πρέπει να είσαι μεγάλος μάγος για να καταφέρεις. Οδηγώντας εδώ, όχι στην Κύπρο και στην Αγγλία, εδώ που είμαστε αριστεροτίμωνα. Θέλει μεγάλη δυσκολία να βγεις. Πρέπει να κάνεις ολόκληρη περιστροφή για να πατήσεις με το δεξί. Το αριστερό λοιπόν είναι πόδι που χρησιμοποιείται για αυτή τη δουλειά. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Κάνει λοιπόν διπλό στρώσιμο στον αέρα και τραβάει ένα βολ πλανέ και απαυτώνει το σπίτι από τις αράχνες που είναι στο αριστερό γάμα μπροστά στη θύρα 4. Και το βράδυ στην αθλητική Κυριακή θα το δει ο τερματοφύλακας της Βασιλείας. Δεν ήταν Κυριακή βέβαια, αλλά είπαμε είναι σχήμα λόγου, δεν αλλάζει αυτό, δεν το χαλάμε. Θα το δει το βράδυ στα αθλητικά. Και δεν ξέρει τι να κάνει μετά, δηλαδή είναι σαν να προσπαθήσω εγώ να φτιάξω στιφάδο. Μου φέρνουν ένα λαγό, καταρχήν λυπάμαι για το λαγό σε πρώτη φάση. Λέω τον καημένο το λαγό. Ξεκινάω λάθος. Γιατί σκοτώσα τον λαγό, ρε παιδιά. Το λαγουδάκι, δεν το λυπηθήκατε και έτσι. Και μου λένε, κάνε στιφάδο. Αν για τον Α ή Β λόγο βάλω τα υλικά και φτιάξω ένα στιφάδο, δεν ξέρω πώς θα το σερβίρω, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσω μετά. Πιθανόν να μην ξέρω και πώς λέγεται το φαγητό, αν δεν μου πούνε. Ο υπέροχος αυτός τύπος λοιπόν, που είναι μέγας χαβαλετζής, μέγας θέλω να σας πω, όλοι οι παίκτες αυτό λένε, ψυχή στα αποδυτήρια, μεγάλο τρελοκομείο. Πιάνει αυτό το καταπληκτικό σουτ και μετά δεν έχει σκεφτεί πώς θα πανηγυρίσει. Γιατί λέει, τι ασκοράρουμε. Άλλες δυο φορές έχει βάλει γκολ στα χρόνια του στην Ελλάδα. Μία με τη Λάρισα μπροστά στη θύρα 7-8 εκεί. Με ένα σουτ έξω από την περιοχή. Το πρώτο του που δεν μπορούσε να το πιστέψει. Δηλαδή λέει, α, νομίζω πρέπει να ήταν και το πρώτο στην καριέρα του. Είχε πει τότε. Δεν έχω ξαναβάλει γκολ στην Ισπανία. Και το ξανακάνει, αν δεν κάνω λάθος, σε αγώνα κυπέλου πρέπει να ήταν. Κύπελο ήταν κύπελο, έτσι. Με τον Ατρόμητο, όπως βλέπουμε την τηλεόραση στη δεξιά αιστεία, που πάλι πιάνει ένα σουτ έξω την περιοχή. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το μάτσι και βάλει γκολ και ο Κουλούρης. Αυτό ήταν το. Που έβγαλε από πάνω την, σε φανταστική μπαλιά. Έλα. Που θα βάζαμε Μποφίλιο αν έβαζε γκολ ο Κουλούρης. Αν δεν έβαζε. Που είχα πει ότι θα βάλει γκολ ο Κουλούρης σήμερα. Τα θυμάται όλα τα σκαλάκια. Εγώ έχω τάξει διάφορα. Τις υποσχέσεις μας τις τηρούμε βέβαια.
Πολλά άλλα θα πούμε ακόμα. Για μένα έχει γίνει και πέναλτι στο Μαουρίσιο στο 85. Δηλαδή δεν βρίσκει καθόλου μπάλα, ένα κλωτσίδι πέφτει μες στην περιοχή. Θα μπορούσε άνετα να το δώσει το πέναλτι. Ο Άγγλος, ο οποίος όψει, κοψιά, σωματότυπος, είναι ο κλασικός τύπος που είναι σε pub αγγλική, στο Πρέστον. Υπάρχει η πόλη Πρέστον? Δεν ξέρω αν υπάρχει. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει μια ομάδα Πρέστον. Δηλαδή μπορεί να λέω στο Άστον, στην Άστον, να πούμε. Και του λες, φίλος, μας φέρνεις ακόμα δύο βόμβες μεγάλες. Δύο κρίκετ. Τι έκανα μεζεκλίκι, δεν έχει? Και λέει, OK, boys. Where are you from? Oh, Greece. Oh, my goodness. I was in Mykonos 5 years ago. And Corfu, what a nice country. Τέτοιος ο Κάπελας. Ο οποίος άφησε και λίγο παραπάνω το σκληρό παιχνίδι. Κάτι μπουνίδια, κάτι κλωτσιδάκια, κάτι πατήματα στον αστράγαλο, έτσι. Να τα λέμε όλα. Σε γενικές γραμμές όμως η ομάδα έδειξε ότι είναι έτοιμη για μεγάλα πράγματα. Σκεφτείτε και συνυπολογίστε ότι θα έρθουν τουλάχιστον 2 με 3 παίκτες ακόμα. Μην μπούμε σήμερα ειδικά στη διαδικασία γιατί δεν ήταν ήδη εχθές εδώ που θα έπρεπε. Δηλαδή βγαίνει ο Πρίγιοβιτς και δεν υπάρχει σεντερφόρ. Έτσι. Τρομάξαμε, τρώει την κλωτσιά χαμηλά στον αστράγαλο στην αρχή ο Βιερίνια και ξαναλέω, τρομάζουμε περισσότερο από τη σκηνή στο ντουζ του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Τρομάξαμε περισσότερο πάλι όταν τον είδαμε κάτω. Μας κόβεται η χολή. Μας κόβεται η χολή. Θα ανοίξουμε γραμμές να τα πείτε εσείς. Θέλω να πω ότι κάτι που είναι παράπλευρο και δεν έχει άμεση σχέση ποδοσφαιρική με το παιχνίδι, επειδή είμαι του Μπιώτης, ζω από το 1982 εκεί, ήρθα 11 χρονών παιδάκι και την αγαπώ την περιοχή, ακόμα και το διάστημα που είχα μετακομίσει αλλού, εκεί νιώθω ότι είναι το μέρος μου και έχει να κάνει φυσικά και με το γήπεδο, αλλά έχει και να κάνει ότι σε εκείνα τα στενά απ' έξω, μεγάλος απ' έξω, παίζαμε μπάλα και κρυφτό και τσανταλίνα μανταλίνα. Την αγαπώ τη γειτονιά μου, πονάω όταν βλέπω νεκρή την Τούμπα. Και πονάω και για τους ανθρώπους που ζουν γύρω-γύρω από το γήπεδο. Πέρσι, με τον αποκλεισμό της ομάδας από το Europa League, χάσανε πάρα πολλοί άνθρωποι το μεροκάματό τους. Χάσαν πάρα πολλά παιδιά την ευκαιρία να βγάλουν ένα χαρτζιλί και δεν πλουτίζει κανένας, παιδιά, με μία Πέμπτη. Απλά οι μαγαζάτορες που έχουν και αυτοί γονατίσει, οι καντινιέριδες, οι καφετέριες, όλο αυτό, παιδιά, όλο αυτό γύρω-γύρω. Τα σουβλάκια, όλα παιδιά, όλα τα μαγαζιά. Χθες, μετά από το μάτς με τον Πλατανιά, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν Απρίλιος, η Τούμπα, όλη η περιοχή ξαναπήρε ζωή. Το μεγάλο άρμα που λέγεται ΠΑΟΚ έδωσε πάλι σε Κοσμάκη την ευκαιρία να βγει λίγο. 5 Μαΐου ήτανε. Εντάξει, εκεί το θυμόμουν. Τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Πήρε ζωή και πάλι. Πόσο μεγάλο πλήγμα. Πέρσι που 10 αγώνες ήταν νεκρή η Τούμπα, κλειστή, πόσο μεγάλο πλήγμα που δεν υπήρχαν αυτές οι Πέμπτες του Europa League. Χθες έβλεπες ότι όλο το μέρος ανέπνε πάλι, όχι, δεν είναι μόνο, δεν το λέω μόνο χρηματικά. Παίρνει ζωή όλη η περιοχή. Ο αναβρασμός αυτός, ο κόσμος, παρότι χθες υπήρχε από πάνω η θλίψη, το σύννεφο του πένθους να καλύπτει την ψυχολογία μας, είδες ότι το πράγμα κίνησε και πάλι για να δώσει ζωή στην περιοχή. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε, να ανοίξουμε γραμμές. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εμείς το καίμε, το λέμε μεταφορικά. Υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία, ποτέ αυτό που δείχνει τη Ραφίνα να καίγεται. Μόνο αυτό και από κάτω είναι το δαχτυλίδι της φωτιάς μέσα στην Τούμπα. Αυτές μόνο πρέπει να είναι οι φωτιές. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε στο δεύτερο ημίωρο. Να πω ότι οι εκπομπές θα έχουν μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή ο χορηγός πρώτης ώρας, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, θα τελειώσει τη χρονιά με τα απίστευτα δώρα, τα οποία τα δώσαμε όλα. Δεν νομίζω ότι κάποιος δεν πήγε να πάρει το δώρο του. Έρχομαι τώρα στις γραμμές, στο 2310-287-888. Την Παρασκευή λοιπόν θα δώσουμε και το κερασάκι στην τούρτα, ένα κλιματιστικό, το Yotomi, ένα καταπληκτικό κλιματιστικό, 9.000 BTU με Wi-Fi,
αθόρυβο, οικολογικό, εκπληκτικό μηχάνημα, όπως καταλαβαίνετε και πανάκριβο. Δεν ξεχνάτε φυσικά ότι ο χορηγός της πρώτης ώρας είναι τα οπτικά Μανολόπουλου. Ο Μανολόπουλος που τρεις γενιές τώρα σας σώζει τα ματάκια σας, ξέρει τι πρέπει να σας δώσει από γυαλί οράσεως, από γυαλί ηλίου, από φακό επαφής. Και γι' αυτό τον προτιμάει ο κόσμος, γι' αυτό είναι νούμερο ένα κατάστημα οπτικών. Στην Νεάπολη, στην Παναγία Τσαλδάρη 22. Για το ρεύμα σας έχουμε πει Βολτέρα, εκεί θα απευθυνθείτε, γιατί δεν υπάρχουν ρήτες αποδέσμευσης, γιατί σας συμφέρει, γιατί δεν υπάρχει μηνύο πάγιο, γιατί για πάρα πολλούς λόγους Βολτέρα. Υπενθυμίζω πριν πάω στις γραμμές, κληρώνουμε σήμερα ένα τρίμερο, το τελευταίο της χρονιάς, στο Φιλοξένια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους και στο Φιλοξένια και στις Θερμές που άνοιξαν τις πόρτες στους ακροατές μας. Δεν αξιώθηκα να πάω, δεν βρήκα χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον άνθρωπο, τον Δημήτρη εκεί, για την προσφορά αυτή. Δώσαμε, δεν ξέρω κι εγώ πόσα τρίμερα. Αν βάλετε ότι από το Σεπτέμβριο που ξεκινήσαμε, από τέλη Αυγούστου που ξεκινήσαμε τις εκπομπές, πέρσι μέσα σε αυτό το χρόνο, δώσαμε άπειρα, άπειρα. Τέλος πάντων, θα ευχαριστήσω τους χορηγούς έναν ένα και ξεχωριστά την Παρασκευή που θα αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Έλα, τι κάνει. Καλά. Καλά. Το μάτς εντάξει, μια χαρά. Ήσουν μέσα. Ήσουν. Δεν ήμουν, όχι, επειδή εγώ έχω 12 ημερών μωρό τώρα στο σπίτι. Αμάν. Αμάν. Μάλιστα. Ποξάκι, είστε. Να το χαίρεσαι, αδερφέ. Ζήσε τις στιγμές αυτές. Ζήσε τις στιγμές. Πόπο 12 μέρες. Μπράβο. Γουρλής όμως. Γουρλής, έτσι, γουρλής. Γουρλής ο μικρός. Νίκης του Champions League. Τον ετοιμάσαμε. Είδες, έκανε και το 2-0 εκεί. Μπράβο. Μια χαρά. Για πες. Εντάξει, μας έμεινε η πικρή γεύση στο τέλος αυτό το γκολ. Θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει. Αυτό είναι, δηλαδή. Εντάξει, και εμένα αυτό με χάλασε. Το γαμότο που λέμε. Το γαμότο. Με μια ποδοσφαιρική έκφραση. Το γαμότο. Αλλά η ομάδα έδειξε ότι και χωρίς μεταγραφές είμαστε πολύ καλά. Χωρίς δηλαδή, να σημαίνει θέλουμε, ότι δεν πρέπει να γίνουν. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται, ναι, εννοείται αυτό, εντάξει. Ναι, πάνω από όλο αυτό. Δηλαδή έδειξε ότι η ομάδα έχει τα πατήματα, βρίσκει ο ένας τον άλλον, ξέρουν ο ένας τον άλλον πλέον και ο προπονητής τους έχει εμπιστοσύνη πλέον. Και αυτή στον προπονητή. Είδες τύπο Πέλκας. Παίζουμε την μπάλα που παίζουμε από τη στιγμή που ήρθε ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Αυτή την μπάλα παίζουμε. Κατάλαβες, δεν ξέχασε και αυτός να αναφερθεί στους πληγέντες, εννοείται, όλοι τους, στις δηλώσεις τους, έτσι. Καλά, ναι, και τι νομίζεις, και εγώ δεν ήμουν, ας πούμε... Κανένας μας, δεν ήταν, δηλαδή, και εγώ όταν άκουγα τις ειδήσεις και όλα αυτά και έβλεπα, λέω, εντάξει. Περιμέναμε από το Μάιο αυτό το μάτς, το περιμέναμε πώς και πώς, αλλά αυτό που έγινε δεν μπορεί να... Πρώτα η ανθρώπινη ζωή και μετά όλα τα άλλα. Κοιτάμε να είναι οι συνάνθρωποι μας καλά. Για να αυτό... είμαστε και εμείς καλά. Τι σου άρεσε άλλο, πες και τι δεν σου άρεσε. Ο Τζάμπα μου άρεσε πάρα πολύ. Έδειξε ότι το παιδί έχει εγκλιματιστεί. Πολύ γρήγορα μπήκε στο νόημα και έχει ακόμα αυτό, πιστεύω περιθώριο. Εγκλιματίστηκε, έβγαλε και ασίστ, έκανε και την ατομική ενέργεια, μοίρασε και την μπάλα. Τον είδε δηλαδή ότι θα υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός σε εκείνη τη θέση. Ναι, πολύ σωστό αυτό που λες. Πολύ σωστό. Με τον Πίτσιβαρ, δηλαδή, θα υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός. Ναι. Τον υπολογίζει και για την άλλη πλευρά, δηλαδή και για δεξιά. Δεν ξέρω τώρα. Χθες έπαιξε ο Λιμιός. Έκανε και αυτή, νομίζω και αριστερά δεν έπαιξε, έπαιξε και αριστερά. Χθες εναλλάσσονταν στο πρώτο ημίχρονο με τον ο Λιμιός, μία δεξιά, μία αριστερά. Το ίδιο πράγμα ο Ζαμπά. Μία από εδώ, μία από εκεί. Όπως είπες και στην αρχή, ο Λιμιός είχε πολύ θεραπεία. Σκύλιασε. Έμπαινε στη φάση. Τώρα, εκείνη τη φάση που σου έρχεται η μπάλα, εκεί φαίνεται η απειρία. Δηλαδή, λέω, εκεί πέτα του τα μάτια έξω. Δηλαδή, πέτα του τα βάρδουλα από τόσο κοντά, πιάσ' το γεμάτο το σουτ, να μην προλάβει να το δει καν. Το έβαλε σωστά το σώμα του, έβαλε και το πόδι του, αλλά εκεί φαίνεται, ναι, ότι, εκεί φαίνεται, φίλε, ότι είναι το 20 χρόνο. Εκεί θέλει λίγο δουλειά ακόμα. Αυτό. Εκεί θέλει, φίλε, αν ήταν ο Βιερίνια εκεί, ας πούμε, ή ο Πρίγιοβιτς. Αν ήταν ο Βιερίνια, θα είχε γράψει. Ναι. Κατάλαβες, η εμπειρία. Και ο Βιερίνια προς το τέλος ήταν λίγο νευρικός. Λίγο... Κουράστηκε. Δεν ήθελε να πει εκείνο το γκολ που πήγε, δεν ήθελε να πει. Δεν ήθελε και φάνηκε με τη λήξη που πήγε και έπιασε τον Πασχαλάκη. Και καλό, έτσι πρέπει. Προβληματίστηκε. Έτσι πρέπει. Έτσι, αυτό είναι να έχει προβληματισμό, γιατί
ενώ ξέρεις ότι έχεις καλή ομάδα, ξέρεις ότι μπορείς να περάσεις εκεί πέρα μέσα, αλλά είναι αυτό το γαμώτο, είναι το γιατί. Θα βάλουμε γκολ εκεί, αδερφέ. Δεν γίνεται να μην βάλουμε γκολ. Αυτό θα βάλουμε, εντάξει. Ναι. Αυτό. Τώρα για να περάσουν αυτοί πόσο πρέπει να χάσουν, αν... Πρόσεξε. Κατάλαβες τι. Ας μην τα συζητάμε αυτά. Με 1-0 ναι. Περνάνε αυτοί. Να το πω έτσι. Αυτό. Τώρα με 1-1 περνάμε ναι. Εμείς. Με 2-2 περνάμε εμείς. Με 1-2 περνάμε εμείς. Ναι, με 1-2 περνάμε εμείς. Με 0-1 περνάμε εμείς. Αυτό που δεν θέλουμε. Με 0-0 περνάμε εμείς. Τώρα, μόνο με το 1-0 όμως, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε γκολ. Λοιπόν, γιατί είδα πίσω αυτή δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, παιδιά. Αυτό έτσι, δεν πίσω έχουν θέμα. Και αυτοί νευρικά πέθανε και κάνανε στην ουσία μία φάση. Αυτή τη φάση κάνανε. Απλά πρέπει να πάμε εκεί έχοντας στο μυαλό μας πώς θα βάλουμε έστω και ένα γκολ. Αν βάλουμε ένα γκολ, θεωρώ ότι δεν χάνεται η πρόκληση. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να σε κλείσω τώρα κι εγώ. Έγινε. Γιατί περιμένω άλλοι 5. Άντε, μπράβο, Δημήτρη, καλά το κατάλαβα. 9-15. Έγινε, Δημήτρη. Φιλιά. Άντε, ζουμουσού, ζουμουσού, αδερφέ. Ζουμουσού. Πάντα, το παίρνουμε. Πάντα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Μου δίνετε και το όνομά σας, το κάνουμε μέσα από τα μηνύματα αλλά και μέσα από τα τηλέφωνα για το τριήμερο στο Φιλοξένε. Το τελευταίο που δίνουμε για τη φετινή σεζόν που την κλείνουμε εμείς την Παρασκευή. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κώστα. Καλώς το παιδί. Σταύρος από Καστοριά. Γεια σου ρε Σταυράκο. Έχω περάσει υπέροχα εκεί φίλε. Ξέρω μου το έχεις ξαναπεί. Υπέροχα. Γι' αυτό στο ξαναλέω. Αν και δεν είμαι ΠΑΟΚ, ναι. Απλά είμαι φίλαθλος. Τι ομάδα είσαι, υποστηρίζω Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχω καμία προτίμηση είσαι για καμία ομάδα. Απλά μου αρέσει το ποδόσφαιρο, το καλό ποδόσφαιρο. Είσαι Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Από μικρός, από εποχή Μπορέλη και Βαζέχα. Μάλιστα. Εντάξει. Κανένα δεν είναι τέλειος, αδερφέ. Τι να κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Με φτιάχνει τη μέρα, Κώστα, κάθε πρωί στη δουλειά. Σε ακούω. Σταύρος 946. Κάτσε να σε βάλω Σταύρο, περίμενε. Πάμε λίγο στο παιχνίδι τώρα. Για πες, με ενδιαφέρει αυτό. Πρώτα απ' όλα, όλες οι ομάδες έχουν μεγάλο πρόβλημα με το ΠΑΟΚ, δεν θα μπορούν να τον διαχειριστούν με τίποτα. Βλέπεις ότι ο Λουτσέσκου αλλάζει το παιχνίδι, μια από τα άκρα, μια από τον άξονα. Μια από τις στιμένες φάσεις που δεν έκατσαν χθες με το Βαρέλα στην αρχή, εντάξει, ατυχία. Αλλά και καλός για μένα που μπήκε τον γκολ της Βασιλείας, γιατί θα προσέξει πάρα πολύ τις στατικές φάσεις και μόνο από εκεί θα απειληθεί ο ΠΑΟΚ, πιστεύω. Σωστό. Αυτό γιατί... που λες ότι επειδή γνωρίζει την ομάδα, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι. Φαίνεται ότι ο προπονητής διαχειρίζει την ομάδα, τη γνωρίζει τόσο πολύ καλά. Τι μπορεί να του δώσει κάθε παίχτης, πού μπορεί να το αποδώσει, πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει μέσα στο παιχνίδι, ποιους θα βάλει μετά. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος που λέμε. Και δεν αγοράζεται αυτό με τίποτα, Σταύρο. Έτσι. Αυτό είναι και μεγάλο κέρδος και ο Ζαμπά. Δηλαδή φάνηκε ότι το παιδί το έδωσε ρόλο σοβαρό και ανταποκρίθηκε και πορώθηκε με την ατμόσφαιρα. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Όποιος έχει πάει στην Τούμπα το ξέρει. Σκέψου που έπαιζε ο καημένος. Πού έπαιζε, φίλε. Δηλαδή σε κάτι ψυχρούς τελείωσε. Ναι, ναι, ναι. Και χώρους και οπαδούς κτλ. Εδώ είμαστε, Βραζιλία είμαστε εδώ πέρα λέει. Έτσι. Και πιστεύω θα δείξει πολλά πράγματα. Εδώ στην Ελλάδα θα κάνει πλάκα πιστεύω. Δεν πιστεύω να υπάρχει παίχτης που να μην τον περνάει από μέσα του. Ταχύτατος. Και όλοι μιλούν επίσης. Και πάρα πολύ καλός ο Μάτος. Εγώ έχω πάθει πλάκα όσο περνάνε τα χρόνια. Γίνεται πιο αεράτος. Ο Μάτος, επειδή υπήρχε μια ανησυχία για το πρόσωπο στα φιλικά. Γιατί ναι. Ήταν τόσο όσο στα φιλικά. Λέμε κάθε φορά ότι ο Μάτος κάνει διαχείριση του εαυτού. Έτσι, έτσι. Γνωρίζει αν πρέπει να παίξει το φιλικό με την Χάιντι Χούφτεν. Όταν έτσι, θα εντάξει, πρέπει, ο Μάτος εχθές όργωσε. Έτσι, δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα τα φιλικά και αυτοί και οι παίκτες οι ίδιοι προσπαθούν να δοκιμάσουν πράγματα και αυτοί οι ίδιοι. Μπορεί να το βλέπουν έτσι, χαβαλέ, έτσι. Εντάξει. Πολλές φορές. Έγινε Σταύρο. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μου καλή στην Καστοριά. Να είσαι καλά, φιλιά. Φιλιά πολλά. Καλημέρα σας. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ο πολύτεκνος αγροπατέρας. Έλα, αγοράκι μου. Έλα ρε φίλε. Έλα. Αυτός ο Ζαμπά θα αφήσει εποχή φίλε. Κάνει μια ενέργεια στη γωνία, στη γωνία μπροστά στην 4. Χάσαμε την μπάλα εμείς. Τους έκανε χαζούς. Όχι στην 4, μπροστά στη γωνία στο κόρνερ. Στο κόρνερ. Ναι, εκεί με την 3. Παναγία μου λέω τώρα. Και την έδωσε και όταν έπρεπε, έτσι. Δηλαδή κάνεις την ατομική προσπάθεια, περνάς από μέσα τους, τους κάνεις χαζούς και την έδωσε όταν έπρεπε. Έτσι. Κοίτα, εγώ το βλέπω θετικό το αποτέλεσμα, άσχετα να φάγαμε γκολ. Ναι, άμα είσαι σοβαρός, φυσικά είναι περάσεις. Θετικό. Δεν είναι το ιδανικό, δεν είναι τόσο καλό όσο θα ήταν το 2-0, αλλά δεν θα κλάψουμε κιόλας. Έτσι. Κερδίσαμε 2-1. Δεν έχασε, κέρδισε, τελείωσε. Ναι, ναι. Όλα θετικά,
πάμε για το δεύτερο παιχνίδι με σοβαρότητα. Έτσι, καλύτερα να σου πω, γιατί θα πάνε πιο σοβαροί εκεί πέρα. Ενώ μέχρι το 2-0 μπορεί να παθαίνουμε κάτι σαν έστεσουν. Λέω εγώ. Πηγαίναμε τόσο χαλαροί, λες, ε. Ναι, ναι, δεν θα είναι χαλαροί. Θα είναι λίγο τώρα μπριζωμένοι τώρα και θα πάνε εκεί και θα πούνε, ας τα βγει, αλλά θα σας πατήσουν. Ένα γκολ εκεί, ειδικά αν το βάλουμε εμείς πρώτοι και εκεί γύρω στο 10-15, τάκ, τους κόβεις τα πόδια, φίλε. Δεν έχουν αμάν και τι αυτή η ομάδα, έτσι που σου είδα. Δεν έχουν αμάν και τι, αλλά είδες φαρμάκι, φίλε. Ναι, εκεί που λες ότι τους έχω. Είναι δουλεμένη ομάδα. Με μία-δυο κινήσεις βρεθήκανε. Δεν μιλάω για τον γκολ που φάγαμε. Στις άλλες δυο περιπτώσεις. Ναι, ρε παιδί μου, πίσω δεν είναι κάτι, αλλά μπροστά έχουν όμως μία-δυο κινήσεις. Είναι... Θέλουν προσοχή. Ρίξαν και τις κλωτσιές τους. Βέβαια. Ρίξαν από την αρχή για να μην πάρει αέρα. Βέβαια. Το επέτρεψε και ο διαιτητής όμως, φίλε. Είχε μαρκαρίσματα, Άγλος. Κάτι αγωνιές, κάτι Άγγλος, αλλά φίλε στην Αγγλία είπαμε μαρκαρίσματα, όχι κλωτσομπονίδια. Τέλος πάντων, ζούμε σου, όλα θα πάνε καλά. Θα πάμε εκεί χλάτς χλούτς όπως έλεγε η Τούλα. Αυτό. Θα βάλουμε τον Πρίγκοβιτς να βάλει άλλο ένα γιατί τόσο άνθρωπος. Οπωσδήποτε. Είδες φίλε, μεγάλη πάστα. Μία φάση, μία επαφή, one touch. Εγώ δεν θα τον έβγαζα να σου πω την αλήθεια, αλλά ο προπονητής κρίνει αυτό. Ο Πρίγκοβιτς δεν ήταν 100% και χθες. Δηλαδή, μην ξεχνάς, μπήκε αργότερα. Δεν ξεκουράστηκε όσο έπρεπε. Είναι Ιούλιος ακόμα. Εμείς το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Ο Πρίγκοβιτς δεν ήταν από την αρχή στην προετοιμασία. Θυμάστε, μπήκε μετά. Δηλαδή, έτρεξε να προλάβει. Αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι. Βγαίνει. Έκανε αλλαγή τον Πρίγκοβιτς και μου έβαλε αμυντικό μέσο. Ναι, τον Σάχοφλες. Ναι, αλλά είδες ότι δεν τον έβαλε έξι, που πήγε ο Σάχοφ, είδες. Στην ουσία τον έβαλε σαν έναν κρυφό επιθετικό. Δηλαδή με το που μπαίνει κάνει την κεφαλιά και ο Σάχοφ πατάει περιοχή. Περισσότερο για αλλαγή επιθετικού την είδα εγώ. Δεν τον έβαλε. Του κάνουμε φόρτο σαν να μην πει. Μα ο Σάχοφ έχει αυτά τα τζούφια γκολ. Που είναι στην περιοχή μέσα με ένα ίσιο ευθύβολο σουτ, σου βάζει γκολ από το πουθενά. Το έχει αυτό ρε παιδί μου. Όλα θα πάνε καλά, παιδιά. Υπομονή. Πες μου πάλι να σε βάλω. Θύμησε μου. 908 Χαράλαμπο. Γεια σου Χαράλαμπη! Ελπίζω να μην λέμε κλάφτα Χαράλαμπη. Όχι φίλε, γιατί... Τα λέμε. Βάλτε Χαράλαμπη! Έτσι με είπε ο παπάς όταν παντρεύτηκα πάντως. Τι μπράβο, να σε πω. Μπράβο, γεια σου παπά, παπά, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Bye, 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 bye. Το είδα αυτό για το Βοξίτη, Βασίλη μου, καλά κάνεις και το στέλνεις, το είδα. Δεν ξέρω αν είναι, αν ισχύει αυτό το πράγμα, δηλαδή το κάψανε πίτες στο μέλλον. Είναι φωνιάδες. Αυτός που έβαλε τη φωτιά σκότωσε 76 ανθρώπους και υποθήκευσε το μέλλον χιλιάδων άλλων. Κατέστρεψε ζωές. Και το ακούω, Βερεσέ, ποιος άνεμος τώρα και ποιες δίκες ρε πέρα κλιματολογικές. 15 εστίες ταυτόχρονα σε διαφορετικά μέρη και ταυτόχρονα και στα Χανιά και στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ υπάρχει ενέργεια. Κάποιος ήθελε να διαλύσει την Ελλάδα. Τώρα, ξένος είναι, Έλληνας είναι, παιδιά, θέλετε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε καν μπορεί. Ποιος, αυτός που βγαίνει και λέει ότι ξέρει. Άκουσα το μεταξύ χθες, διάβασε γιατί στα blog και το ίντερνετ είναι το οποίο μπορεί να γράψει ο καθένας ό,τι θέλει. Τη βάλα λέει οι Ρώσοι επειδή ήρθαμε σε κόντρα. Τη βάλανε οι Τούρκοι γιατί τους στείλαμε τους αξιωματικούς. Τη βάλανε οι Αμερικάνοι γιατί αυτό. Τη βάλανε οι Μογγολέζοι. Δηλαδή, παιδιά, καταλαβαίνετε τώρα, δεν γίνεται. Πάμε. Καλημέρα σας. Θα προτιμούσα από τους πολιτικούς που τους δείχνουν εκεί με τις κάμερες στα πάνελ, περισπούδα, στα μεσηκωμένα τα μανίκια, στα καλοσιδερωμένα τους που κάμισα. Θα προτιμούσα απόλυτη σιωπή, βουβή, σιγή. Συγγνώμη, δουλεύουμε τώρα, δεν μιλάμε. Τέλος. Μια συγγνώμη και μια παρέτηση έτσι ρε παιδιά, αλλά τέλος πάντων. Πάμε, πάμε στα δικά μας. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς τον, έλα Κωνσταντίνε μου. Έλα κουβαλάω το CD κάθε μέρα μαζί τώρα που δεν ήρθες. Όχι ρε αγόρι μου, θα το πάρω 26 Αυγούστου στην αιμοδοσία, μη στεναχωριές. Να ξαναπώ επίδειξη για αιμοδοσία, Κωνσταντίνε μου, επίτρεψέ μου και συγχώρεσέ με. Βέβαια να το πεις, να το πεις. Να ξαναπώ ότι αυτό που εμείς σαν ομάδα, σαν αθλητήρι, ζουμουσού, αυτό που κάνουμε από χθες ήδη ήρθα σε επαφή και με την Σοφία, έχουμε τις διευθύνσεις και θα αποστείλουμε αίμα σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε τόσο τεράστια τράπεζα για να στείλουμε, για να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες, αλλά ό,τι μπορούμε και εμείς θα κάνουμε. Ξαναλέω λοιπόν, επειδή προέκυψε αυτή η τρομερή ανάγκη, χαροπαλεύει κόσμος στα νοσοκομεία και με εγκάβματα σοβαρά, υπάρχει, ήταν μεγάλη συμφορά, ήταν η συμφορά του αιώνα αυτή που βρήκε τη χώρα μας. Λοιπόν, χαροπαλεύει κόσμος, αν έχεις τη δυνατότητα εσύ, βρες 5 λεπτά σήμερα.
εσύ που μας ακούς και είσαι άνθρωπος. Βρες 5 λεπτά, πήγαινε, δώσε αίμα, να νιώσεις ότι κάνεις και εσύ κάτι για αυτούς τους ανθρώπους που μένουν πίσω και δίνουν μάχη για τη ζωή. Έτσι, ο Θεός θα το δώσει πίσω, να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Ναι. Από ότι, βέβαια, από ό,τι άκουσα όμως Κώστα, δεν προλαβαίνουν οι κινητές μονάδες να... Δηλαδή πάει ο κόσμος σε ρίκορδο τελείωσε. Πάει, δεν υπάρχει κινητές. Σηκώνεσαι και φεύγεις, πας στο ΑΧΕΠΑ, δεν πας να βρεις που είναι κινητή. Ναι, δεν ξέρω τώρα που έχουν στήσει οι ανθρώποι, δεν προλαβαίνουν εμείς, να παίρνουν... Σε οποιοδήποτε νοσοκομείο το λέω, σε οποιαδήποτε κλινική. Ναι, ναι, έτσι κι αλλιώς λέγαμε. Τώρα όμως προέκυψε τεράστια ανάγκη. Είναι 200 άνθρωποι που είναι διασωληνωμένοι, που είναι με σοβαρά θέματα. Δεν φτάνει το αίμα. Ας δώσουμε και εμείς. Ας πούμε ότι είμαστε και εμείς εκεί. Δεν μπορούμε να σηκωθούμε και να πάμε να σβήσουμε τις φωτιές, ούτε φυσικά να φέρουμε πίσω τις ψυχές που έφυγαν. Αλλά ας πούμε ότι και εμείς κάνουμε σαν παρέα, ότι κάνουμε κάτι, σαν ομάδα, σαν φίλοι που είμαστε, σαν οικογένεια. Έτσι είναι. Σαν συνάνθρωποι και συμπολίτες, όλοι είναι δηλαδή. Άστο αδερφέ, έχουμε μία τρύπα στο στομάχι, δύο μέρες. Μα το βλέπαμε το μάτι και δεν μας έκανε αίσθηση ρε φίλε. Εντάξει, χαρήκαμε, πολύ φυσιολογικό, αλλά το μυαλό, πίσω από το μυαλό σκέφτεσαι αυτό όλο το άλλο. Όποιος δεν είναι στη θάλασσα να πνίγεσαι. Όποιος δεν είναι πατέρας, το λέω εντάξει για όλους τους ανθρώπους, όποιος όμως είναι πατέρας και ακούει ότι εκείνη τη στιγμή που ένιωσαν να τους τυλίγουν οι φλόγες, τους 26 που έκαναν έναν κύκλο, γονάτισαν και κάλυψαν. Αγκαλιαστήκαν οι άνθρωποι και τα παιδιά τους για να μην τα κάψει φωτιά. Δεν μπορείς ρε φίλε. Δηλαδή λες, τέλος τώρα. Γονάτισαν να καούν τα σώματά τους, μήπως και προστατέψουν τα παιδιά τους. Μπράβο, το καταλαβαίνετε αυτό. Μπράβο. Ή, το άλλο το κοριτσάκι λέει, το ίδιο κυρία που είχε πιάσει φωτιά το φόρεμά της και πήδηξε 12-13 χρόνια. Στον κρεμό αντί για τη θάλασσα. Δεν τα χάνεις ρε φίλε. Δεν ξέρεις που πας, τι κάνεις τώρα. Τέλος φίλε, τέλος. Άστο, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να σας μαυρίσω άλλο την ψυχή. Άστο, ναι, να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και στην ΠΑΕΠΑΟΚ και στον πρόεδρο και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και να ακολουθήσουν όλες οι ΠΑΕ ο καθένας ό,τι αντίτιμο έχει να δώσει να βοηθήσει. Φυσικά. Σε αυτά τα πράγματα δεν μας χωρίζουν ομάδες, χρώματα, τίποτα. Ούτε συζήτηση. Τελείωσε. Θες για πρώτη φορά στα φόρα, στο ίντερνετ, στα διάφορα site που μέχρι προχθές μας έβριζαν οι αεξίδες. Μας έβριζαν οι αεξίδες, οι Ολυμπιακοί, οτιδήποτε. Λοιπόν, δηλαδή έπρεπε να καεί Κοσμάκης για να πείτε μια καλή κουβέντα. Έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό, δηλαδή να μας ενώσει μια τέτοια συμφορά για να πείτε στον Ιβάν μπράβο Ιβάν ή μπράβο Πάοκ που σκέφτηκες. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, δυστυχώς έτσι είναι. Εντάξει, μην νομίζεις ότι αλλάζει κάτι. Αύριο μεθαύριο πάλι φίλε το ίδιο θα είναι. Αυτοί πάλι έτοιμοι για πόλεμο είναι. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εμείς, για την ομάδα εμείς μας φίλε είμαστε ομάδα... αυτοί που είμαστε. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ξέρουμε ποιος είναι ο χαρακτήρας μας. Ποια είναι η ιδιοσυγκρασία μας. Πόσο άνθρωποι το γνωρίζουμε εμείς. Α, λοιπόν, αν οι άλλοι θέλουν να είναι κάτι άλλο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κώστα, εγώ το έχω πει. Θέλουν να έχουμε ένα ποδόσφαιρο ωραίο, ήσυχο, ήρημο και ωραίο, ή θέλουν να μας κάνουν χουλίγκαν. Δηλαδή να σαλτέρνουμε. Διαλέγουν και παίρνουν. Θέλουμε ένα ποδόσφαιρο. Κωνσταντίνε μου, θέλουμε ένα ποδόσφαιρο που όταν θα αξίζω να κερδίσω, όταν αξίζω να κερδίσω, θέλω να κερδίσω. Όταν δεν αξίζω και ο άλλος είναι καλύτερος, όπως ήταν στην Τρίπολη, η Τρίπολη καλύτερη, θα βγω και θα φυσικά πω δεν ήμασταν καλοί και μα κέρδισε η Τρίπολη. Φίλε. Ναι, αλλά, ρε, φίλε. Ναι, αλλά να το αφήσει αυτό το πράγμα, να μην το σαπίσεις. Ναι. Καταλάβες. Όταν με στέλνει στον αλεξιδοτιστή τον παπά, τον τροχονόμο, τον κομίνι και τον αλφα τον βήτα, τι θα κάνει αυτό δηλαδή ο κόσμος. Αναγκαστικά δηλαδή πάει αλλού. Αυτό. Πες μου τώρα, σε εκείνο το κόρνερ που σηκώνεται για την κεφαλιά ο Βαρέλα, ποιος δεν θυμήθηκε τη φάση. Πες μου. Ναι. Και ανού το μυαλό δεν πήγε. Κοίταξα φίλε τον επόπτη, το πιστεύεις, χωρίς να πάει γκολ η φάση. Δηλαδή μου ξαναήρθε αυτή η στιγμή. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να ξεχάσουμε. Κάτι θα γίνει τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση από τον καιρό στο. Βάζουμε γκολ και κοιτάω, περιμένω λίγα δευτερόλεπτα γιατί νομίζω ότι θα πεταχτεί κάποιος από κάπου και θα μου το ακυρώσει. Το πιστεύεις. Μπαίνει γκολ, φίλε, και ο Πρίγιοβιτς και ο Κάνιας βάζουν γκολ και είμαι στα πρώτα δευτερόλεπτα, είμαι ακόμα μαγκωμένος, κοιτάω να δω μήπως θα μου το πάρουν πίσω. Ναι, αφού το έχουμε συνηθίσει τώρα, τελείωσε. Πάντως η Βασιλεία είναι πολύ καλή ομάδα και θέλει μεγάλη προσοχή, αλλά και η ομάδα μας την έχω εμπιστοσύνη. Παρόλο που είμαστε ούτε στο 60% παίξαμε πολύ καλά. Έγινε Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, έχουμε πίσει όλοι, άντε ζουμουσού αγόρι μου. Ζουμουσού αδερφέ μου. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε. Περίμενε και ο άνθρωπος αρκετή ώρα. Θέλω να σας πω ότι
κληρώνουμε ένα τριήμερο στο Φιλοξένεια. Να πάρετε την γυναίκα σας, να πάρετε τον άντρα σας, να πάρετε την παρέα σας και να πάτε να περάσετε όμορφα, να ξεχάσετε τα προβλήματα, την καθημερινότητα. Δυστυχώς οι τηλεοράσεις εξακολουθούν και δείχνουν πραγματικά εικόνες από αποκάλυψη, βιβλικής καταστροφής. Υπάρχει ένα πλάνο που έχει κάνει κάποιος φίλος μέσα από αεροπλάνο την ώρα που η πυρκαγιά ήταν στο χειρότερο της σημείο, έκανε ένα πλάνο, έκανε ένα βιντεάκι, τράβηξε ένα βιντεάκι με το κινητό. Είναι πραγματικά, δεν το χωράει ο νους αυτό που έχει γίνει. Δεν το χωράει ο νους. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και η Toyotomi με εκπληκτικά κλιματιστικά. Κάντε τη βόλτα σας από την Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. 51 χρόνια το συγκεκριμένο κατάστημα δίνει στον κόσμο λύσεις και είναι εκεί να εξυπηρετήσει, να βοηθήσει τα νοικοκυριά. Και βέβαια Μανολόπουλος Optic Stores. Τρεις γενιές οπτικά, κορυφαίο κατάστημα οπτικών στην Παναγία Τσαλδάρη 22 στην Νεάπολη. Και δεν ξεχνάτε, για το ρεύμα σας, ο πάροχος είναι ένας και είναι η Βολτέρα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Να πω, πριν μπούμε στη δεύτερη ώρα και στις γραμμές περιμένουν, ότι εσείς οι τρεις που κερδίσατε τα εισιτήρια διαρκείας από το Βόλι, από το φίλο μας που τα διέθεσε, να περάσετε από το παλατάκι για να τα παραλάβετε. Στείλαμε τα ονόματά σας, στείλαμε τα τηλέφωνά σας, να περάσετε να τα πάρετε. Αύριο δε ημέρα. Πέμπτη, πρώτη τελευταία μέρα, θα κληρώσουμε άλλο ένα εισιτήριο διαρκείας του Βόλεϊ, που επίσης ένας αγαπημένος φίλος από το εξωτερικό, ο φίλος μας ο Γιάννης, να μην πούμε επίθετα, δεν θέλει, το σεβόμαστε, το αγόρασε, έβαλε τα χρήματα στο λογαριασμό που μας έδωσε το ΤΑΠ και αύριο θα δώσουμε ένα εισιτήριο διαρκείας για το Βόλεϊ, για την ομάδα Βόλεϊ που κάνει σπουδαία πράγματα στις μεταγραφές, να δώσουμε την ευκαιρία σε έναν άνεργο ή σε έναν πολύτεκνο να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα που θα γυρίσει πρωταθλήτρια πίσω. Τα σκύπτρα που έχασε για ένα χρόνο, οι τρεις συνεχόμενες φορές πρωταθλήτρια Ελλάδος, να ξαναπάρει τα σκύπτρα και θα είμαστε εκεί μαζί της. Είμαστε όπως δίπλα, είμαστε και στο μπάσκετ που περιμένουν να γίνουν πράγματα. Απλά το αναφέρω έτσι. Εμείς σήμερα κληρώνουμε ένα τρίμερο στο Φιλοξένεια, στο Λουτράκι Αριδέας. Το τελευταίο, δώσαμε τα τελευταία κρέατα χθες. Δίνουμε σήμερα το τελευταίο τριήμερο. Θα δώσουμε την Παρασκευή σπουδαίο δώρο από την Toyotomi, από την Electronet Παπουκίτσι Νικολαίδης και την Toyotomi, ένα κλιματιστικό. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Είμαστε στον απόϊχο της χθεσινής αναμέτρησης, με τη σκιά της τραγωδίας και τους 76 νεκρούς και τις συγκλονιστικές μαρτυρίες να στοιχιώνουν την Ελλάδα και να την έχουν βυθίσει σε βαθύτατο πένθος και βαριά θλίψη, ειδικά οι άνθρωποι που δεν μπορούν να βρουν τους οικείους τους και έχουν τις ελπίδες τους τώρα ότι μπορεί κάπου να χάθηκαν, κάπου να τους βρουν. Πάμε στις γραμμές. 2310-287-888. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το Στέλιο. Τι γίνεται, φίλε. Έλα. Κωστή. Ναι. Να τα πούμε λίγο γρήγορα. Όσον αφορά το παλικάρι που έκανε την αλλαγή του Πρίγιοβιτς, ο Πρίγκιπς δεν σταμάτησε καθόλου από το πρωτάθλημα με το Μουντιάλ και με αυτά. Πρέπει να το διαχειριστεί κιόλας. Γιατί άμα έβγαζε καμιά θλάση και τραυματιζότανε, θα πιέναμε να ξεσκίσουμε τον Λουτσέσκο. Ναι, γιατί τον άφησε 90 λεπτά. Έτσι ακριβώς, δε φίλε. Εξάλλου δεν τον άλλαξε το 0-0 τον Πρίγκιπς. Ναι. Εκεί που τον άλλαξε. Εγώ πιστεύω οι αλλαγές που έκανε οι δύο πρώτες ήταν πολύ σωστές. Έπρεπε να τις κάνει ελαφρώς ένα κλικ λίγο πιο γρήγορα να φρεσκάρει την ομάδα. Ναι. Και αντί για το Σάκοφ που την έκανε στο τέλος να γίνει πιο μπροστά, εγώ θα βάζω το Χατσιρίδη να έχει ένα τρίτο στόπερ πίσω. Ό,τι σέντρα γίνεται αεροπορία να τις καθαρίζει, ναι. Και μπορεί λέμε, δεν ξέρω τι θα γινόταν, έτσι. Ναι. Παίξε με τρία στόπερ πίσω να πάρουν ανάσες. Ναι. Αυτό είναι μπροστά... τώρα. Εντάξει. Ναι, κάνουμε προφήτηση. Εγώ θα βάζω νωρίτερα τον Ουάρντα για να κρατήσει την μπάλα, φίλε. Και ναι, ένα κλικ πιο μπροστά για αλλαγή ήταν σωστές και του Ουάρντα και του. Ελκαντουρί, ήταν πολύ σωστές. Επίσης, να πούμε ότι ο Ελκαντουρί, αυτό που ακούγαμε καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, χθες έδειξε κάποια πράγματα. Όντως, ναι. Κράτησε, μοίρασε. Δηλαδή, μου φάνηκε ένας άλλος παίκτης σε σχέση με πέρσι. Έτσι. Ζαμπάλι, μιος φίλε, ρέστα και ναι. Μαρκάρουν και τρέχουν και ναι. Ξύλο. Πολύ... Γι' αυτό τους αποθέωσα. Ζαμπά, πολύ ξύλο. Δεν είναι μόνο το παππού μπροστά μας εκεί που σκίστηκε. Και δεν έδωσε ούτε φάουλ το άλλο το λιμό. Φίλε, του σκίζει την κάλτσα, του σκίζει το παπούτσι. Ναι. Και...
Δεν δείχνει ούτε κίτρινη ο πριν από ένα μήνα, θυμάσαι τι είχα πει. Δεν είμαστε θέσεις του παρασκήνου να υποτιμήσουμε ελβετική ομάδα. Ρίχνανε ξύλο, αυτοί κάνανε 18-20 φάουλ, εμείς κάναμε 4. Αν είχαμε κάνει εμείς τα φάουλ που κάνανε αυτοί, θα παίζαμε με 9 παίκτες. Όπως το λες. Ξύλο κανονικό, ρε φίλε. Όχι, δεν μιλάμε για σκληρό μαρκάρισμα για δυνατό παιχνίδι. Αγωνιές, βερκές, πατήματα. Αυτό το πάτημα που κάνεις, φίλε, λέγεται αργεντίνικο μαρκάρισμα. Μπορεί να σου κόψει, φίλε, το πόδι εκεί, να πάρει ζημιά χοντρή όταν φεύγει όλο το σώμα. Και η πατούσα μένει κάτω. Να πάτησε χιαστούς, να πάτησε αχίλιο τένοντα, να πάτησε στη χειρότερη, στην καλύτερη περίπτωση με μια βαριά κάκωση. Όταν από το πρώτο εκεί, λεπτό έτσι. Που δεν έδωσε το φάουλ στο Βιερίνια από τον Μπάτση, γιατί άμα το δώσει φάουλ, πάνε πει δεις το πάτη τον Μπάτση, πάνε δώσει και κάρτα. Yeah. Τους έδωσε το μήνυμα ότι Μάκης βαράτε, εγώ εδώ είμαι για σας. Ανέχτηκε για μία ακόμα φορά, είχαμε μία διαιτησία η οποία δεν ήταν πενινταρίσια, να το πω έτσι. Ήταν εχθρική. Φίλε, δεν λέω ότι χάσαμε, ότι χάσαμε το παιχνίδι ή χάσαμε το σκορ που θέλαμε από το διαιτητή. Όχι, δεν έγινε αυτό. Έτσι κερδίσαμε. Αλλά... Να σου πω κάτι, γιατί στη φάση του πέναλτι ένας οποιοδήποτε ακέραιος διαιτητής αν ήταν ελβετική ομάδα δεν θα έδινε εκείνο το πέναλτι. Να σου πω κάτι. Γιατί στην Ευρώπη λίγο πολύ σκυράνε αυτά που βλέπουνε. Να σε ρωτήσω κάτι. Βρίσκει καθόλου μπάλα ο παίκτης, ο αντίπαλος. Όχι, αυτό σου λέω. Άρα... Δεν φίλε, την μπάλα δεν τη βρίσκεις. Το σηκώνεις στον αέρα και τώρα μπλέκεστε μεταξύ. Ναι, αλλά φίλε, πέναλτι, τέλος. Πήγες άγαρμπας, πρόσεχες και τι με νοιάζει εμένα να. Ακριβώς. Απλά γι' αυτό εμείς καμιά φορά φωνάζουμε, γιατί πιστεύουμε ακούνε και κάνουν. Αυτοί στο παρασύνουν είναι πολύ δυνατοί. Και εκεί μέσα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Εγώ πιστεύω έχουμε επιθετικές αρετές η ομάδα. Θα είμαστε ακόμα καλύτερα και θα είναι δεύτερο επίσημο παιχνίδι. Έτσι. Παιχνίδι με παιχνίδι. Θυμίζω μία Αυγούστου ή 1η Αυγούστου όπως θέλετε. Ναι, εγώ αυτό έτσι. Που είδα φίλε ότι άμα ανέβει ένα 30% η φυσική κατάσταση. Οι ίδιοι παίκτες ακριβώς, δηλαδή γιατί βλέπεις βγάζουν ακόμα αυτοματισμούς, είναι η ίδια ομάδα, οι ίδιοι παίκτες. Ακριβώς. Και έχουμε να δούμε ωραία πράγματα. Και την ενέργεια που έκανε, πασάρι το παιδί. Εγώ, μπροστά στη τρία εκεί. Δηλαδή η κάμερα δεν τον έδειξε, γιατί ξεκίνησε μπροστά μας από την 6 που όταν έσκησε τον παπούτσι. Έτρεξε κατουστάρι και βγάλει τα παπούτσια, πήδηξε πάνω από τις πινακίδες. Α, ναι. Ερχόταν από εκεί στο κόρνερ στην 8. Φόρεσε τα παπούτσια σε χρόνο 0 και μπήκε μέσα. Ναι. Σωστά, αυτό δεν το έδειξε η κάμερα. Απλά τον έδειξε που έκανε το sprint μπροστά στην 7 που τρέχει. Ναι. Ποιο sprint, ξυπόρει το sprint, ξυπάρει τις πινακίδες, άμα σηκωνόταν ο κάμερα, μα τον έπρεπε το κεφάλι. Εμένα μου έκανε εντύπωση που είναι γεροδεμένος ενώ είναι πιτσιρικάς. Το σώμα του είναι, φίλε, είναι γεμάτο το σώμα του. Και δεν είναι ο λίπος, ενώ ότι έχει καρύ. Έτσι. Μακάρι να του χαρούμε πολύ καιρό στην Τούμπα, φίλε, μακάρι, αλλά θα τα ανοίξει γρούγορα τα φτερά του. Μακάρι. Έγινε. Αυτά, φίλοι Κωστή, τα λέμε. Γεια σας, Στέλιο. Θα τα πούμε. Έγινε, γεια. Yeah. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κάερε στα περμητίδωλα, βαρτάσκε στο πληκατόριο. Έτσι. Έτσι. Καλό στο παιδί. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Σου μου σου λέμε και τίποτα δεν καίμε. Έτσι. 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 Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Μεγάλη συνάντηση χθες με Κερδιονύση. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου τον Κερδιονύση γιατί είχε παράπονα από μένα. Δεν του θέλω χαιρετίσματα λέει. Καλά σου κάνει. Καλά με κάνει, γεια. Τα χαιρετίσματά μου Κερδιονύση, ξέρω ότι ακούς. Λοιπόν, για την ομάδα μας. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Η ομάδα είναι ανέτοιμη ακόμα. Κωστή, στο 70%-75% παίζει. Και πιο λίγο. Και πιο λίγο μπορώ να σου πω. Ναι. Έπρεπε, δεν θα πω τίποτε, όχι. Μια συγχαρητήρια τελείωσε. 90 λεπτά ένα γκολ θα το βάλω εκεί μέσα, δεν μπορεί. Σε 100%. Η πρόκληση είναι δικιά μου. Αυτή τη βασιλεία εγώ θα την κάνω πιο κάτω από τον πρίγκιπα τι είναι, ο Αυλάρχης. Αυλάρχης θα την κάνω. Ναι. Κατάλαβες. Έτσι. Αυτά ήθελα να πω και τίποτα άλλο. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Γεια σου Παυλάρα μου. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ζούμου σου λέμε. Και κάθε πίκρα και με. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Μήπως γνωρίζετε καλώς την Τζουκλίνα. Τι είναι ο Λόζαμπα. Για πες. Βραζιλιάνικο άτυρο Κωστή. Δεν είπε κανένας. Έχει μια φάση, εγώ ήμουν στην 6. Τέλος πάντων το δίνουν πάσα από μέσα στην άμυνα. Στη γωνία εκεί πέρα, τρέχει, την προλαβαίνει. Ο κακόμοιρος ο Κάιζερ προσπαθεί με φίλια όπως μπορεί να τον προλάβει, δεν τον προλαβαίνει ποτέ.
και κάποια στιγμή αφού έχει περάσει και την άλλη, έρχονται τον ντουμπλάρουν, βγάζει μια σέντρα, δεν βγήκε καλή, αλλά θέλω να πω πόσο γρήγορα έφυγε με την μπάλα κάτω, όντως αυτό το ξεπέταγμα που έχει είναι πολύ εκρηκτικό. Τρομερή έκρηξη, τρομερή. Έχει μια σωματοδομή απίστευτη, πάρα πολύ καλή. Μην ξεχνάτε ότι και αυτός και ο Λιμιός είναι 20χρονα παιδιά. Μην το ξεχνάμε, παιδιά. Δεν είναι 24. Είναι 20, είναι. Δηλαδή, απλά πιτσιρικάδες, άλλο Λιμιός έχει άλλα χαρακτηριστικά. Άλλο. Απλά και οι δύο έχουν φοβερή ταχύτητα, φίλε. Σε κάποιες φάσεις εχθές φάνηκε αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό η ομάδα να τρέχει. Αυτός Κωστή, εάν θα δέσει κι άλλο στην ομάδα, εγώ πιστεύω στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα τον προλαβαίνουν. Και όχι μόνο στο ελληνικό, κι αλλού. Σωστό. Λοιπόν, Κωστή, ήθελα να σου ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Τι έγινε, γιατί? Για χτες έκανα μια ανάρτηση. Σου είπα κάτι ότι θέλω για το γήπεδο, αν θυμάσαι. Για το γήπεδο. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω κάποιους γνωστούς κάτω και το σπίτι τους δεν κάηκε, γιατί βοήθησαν αυτοί που κάηκαν τα σπίτια τους να μην κάει το δικό τους. Ναι. Εχθές έκανα μια ανάρτηση. Και άρχισε κάποιος, τέλος πάντων η βλακεία είναι ανίκητη, δεν μπορεί να τη... Δεν είδα να σου πω την αλήθεια, γιατί... δεν είδα. Χθες δεν... Γιατί πας στο γήπεδο και τα λοιπά, αφού δεν έχεις διάθεση μου έγραφε και τα λοιπά. Τέλος πάντων η βλακεία και ο στόκος στο μυαλό είναι άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να πάρει όπως νομίζει, η διάθεση το όμως έβγαλες, δεν, έβγαλες, δεν είναι πάντα την ίδια. Έβγαλες. Ορίστε. Την έβγαλες την ανάρτηση, λέω. Δεν πρόλαβα, την είχαν βγάλει, δεν ξέρω, οι διαχειριστές ήταν. Ναι. Αλλά δεν πειράζει, θα το έκανα κι εγώ. Εντάξει. Έχω άλλους λοιπόν, τέσσερις ανθρώπους που είναι σαν να είμαι εγώ και προλαβαίνουν καταστάσεις. Παιδιά, δεν έχουμε βάλει φίλτρο στη σελίδα όπως βλέπετε, για να βλέπουμε πρώτα τι βάζετε και μετά να εγκρίνουμε. Απλά σας έχουμε εμπιστοσύνη. Τώρα, όταν το πράγμα πάει να ξεφύγει, με σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, με πράγματα τα οποία είναι μηνύσιμα, με πράγματα που έχουν να κάνουν με ακραίες ιδεολογίες, είτε αριστερές, είτε δεξιές κτλ. Έγραψα κάτι. Άσε με να το τελειώσω, Μανώλη, είναι σημαντικό. Σε παρακαλώ. Ναι. Υπάρχουν λοιπόν άλλοι τέσσερις άνθρωποι που τους έχω τυφλή εμπιστοσύνη και μπορούν και διαγράφουν αυτό. Το κάνουμε για να προστατέψουμε και εσάς, γιατί ένα σχόλιο που εσύ πάνω στην τρέλα σου μπορεί να γράψεις, δεν ξέρεις ο άλλος πού μπορεί να σε βρει, τι μπορεί να σου πει. Έτσι, γι' αυτό. Δείξτε κατανόηση. Δεν έχω όχι, να καλά έκαναν. Το ίδιο δεν πρόλαβα γιατί πέφτανε τα σχόλια συνεχόμενα. Τέλος πάντων, η βλακεία σου είπα είναι ανίκητη, δεν μπορείς να την νικήσεις. Τελείωσε. Τέλος πάντων, εμένα αυτή είναι κάτω, με πήρε τηλέφωνο προχτές και μου λέει και εγώ είμαστε. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και το σπίτι τους δεν προλάβαιναν οι ίδιοι να πάνε να δουν τι γίνεται. Και το σβήσαν οι άνθρωποι που είχαν καεί το σπίτι και λέει, επειδή είναι το τελευταίο, ένα το δικό της και ένα ακόμα, σβήναν τον αλλονόν για να μην καεί. Εντάξει. Η μαρτυρία σε ανθρώπων, εθελοντών, πήγε πολλοί κόσμος, τουρίστες που δεν έφυγαν από το μέρος και έμειναν για να βοηθήσουν. Εθελοντές που σηκώθηκαν ενώ ήταν σε άλλες περιοχές να τρέξουν να βοηθήσουν. Οι ήρωες, οι πυροσβέστες. Ήρωες. Οδηγοί, πυροσβέστες, άνθρωποι, νοσοκόμες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν κοιμήθηκαν και έδωσαν έναν αγώνα άοκνο. Ήρωες, αυτοί είναι. Αυτούς λοιπόν, πρέπει να αναδείξουμε τώρα. Κωστή, εχθές είδα τον ΠΑΟΚ, ήταν μια χαρά. Είχε τα προβλήματα του κάποια στιγμή. Εκεί ο Πασχαλάκης για μένα βγαίνεις, παίρνεις παραμάζωμα αμυντικό και επιθετικό όλους μαζί. Παίρνεις την μπάλα, δεν κάθεσαι να συνεννοηθείς. Ήταν λάθος, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, ήταν γενικός καλός, θα μου πεις και πότε, δηλαδή ήταν μια-δυο φάσεις που χρειάστηκε να επέμβει. Θέλει προσοχή εκεί μέσα, γιατί η Βασιλεία είδες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έκανε έτσι κάνα δύο ευκαιρίες που θα μπορούσε να βάλει γκολ πρώτη. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι ο Αλέξανδρος εκεί θα βάλει άλλο ένα γκολάκι. Έτσι, θα είναι άφαντος όλο το παιχνίδι όπως πάντα, αλλά θα το βάλει όταν πρέπει. Έγινε Μανόλο, σε λοιπόν, χαιρετώ. Άκουσε με λίγο, ναι. Βάλε με συγκλήρωση, αλλά αν κερδίσω θα το πάρει όποιος, πώς το λένε, δεν έχει δουλειά κτλ. Έγινε, γεια σου Τσουκνίδα. Έγινε, boy, φιλιά, boy. Φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Γεια σου λοιπόν, Παναγιώτη. Συγχαρητήρια στην ΟΕΦΑ για τους διατητές τους. Εντάξει. Συγχαρητήρια, ειλικρινά, δηλαδή, το παιδί, δεν ξέρω. Πολύ τρώει και τσάρι πολύ πίνει κάπελας. Και δεν ξέρω άμα κάνει και κάτι άλλο. Κάπελας. Ναι, και συγχαρητήρια στον κύριο Μίχερ που μας άφησε με ένα σεντερφόρ. Αυτά τίποτα άλλο. Ναι. Και χωρίς αριστερό μπακ, γιατί
δύο φορές που έκανε την κίνηση να βγει μπροστά, όχι και δύο φορές που έπεσε κάτω, πήγε η ψυχή μας στην κούλουρη, φίλε. Λοιπόν, να τρώει ξύλο, αλλά όχι να είναι αριστερό μπακ, αλλά να είναι μπροστά. Η μία κίνηση που κάνει την τρίπλα και φεύγει και κάνει το σουτ μπροστά στην 4 την αιστεία. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν έχω να πω, γιατί οι μέρες είναι δύσκολες. Αυτά έχω να πω. Έγινε, Παναγιώτη μου. Την αγάπη μου. Σε χαιρετώ. Ζούμου σου. Σε χαιρετώ. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Ζούμου σου. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Ανοιχτές γραμμές, είμαστε εδώ στο Λίμπερο. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου. Εδώ θα είμαστε συντονισμένοι. Και σήμερα κληρώνουμε το τελευταίο τρίμερο. Ένα από τα πάρα πολλά που δώσαμε. Κάθε εβδομάδα δίναμε τουλάχιστον ένα τρίμερο στο Λουτράκι, αλλά και στο Φιλοξένια και στις Θερμές και στο Λίθο, βέβαια, μην ξεχνάμε, στον Άγιο Θανάσιο. Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Δηλαδή θα σας φάμε, κύριε μας, ακόμη ένα χρόνο στη μάπα. Ξέρω εγώ. Έτσι λέω. Πρώτο Θεός. Ποτέ δεν ξέρεις. Να μην προτρέχουμε. Θα κατέβουμε όλοι τις ελιέτες αφού και θα φωνάζουμε. Σοβαρό λόγιο. Γιωργάρα μου, ο Θεός ξέρει, φίλε. Εμείς λέμε, βλέπεις τώρα οι άνθρωποι. Ξυπνήσαν το πρωί να πάνε να κάνουν τον μπάνιο τους, να πάνε να κάνουν τη βόλτα τους και δεν γίνεται. Το αποτέλεσμα του αγώνα θα ήταν εντελώς διαφορετικό εάν ο διαιτητής ήταν Γάλλος ή Ρώσος. Ναι. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες αυτό. Εντάξει. Διότι και οι Γάλλοι είχαν καθαρίσει τη Βασιλεία. Τον Λουδοβίκο και την... Έτσι το πας εσύ ιστορικά να πούμε. Ο άλλος τώρα. Ο Εγγλέζος έχουν τη βασίλισσα που έχει φτάσει... Γι' αυτό σου λέει. Αυτό το λένε και στον εθνικό του σύμνο. God save the queen. Έτσι κλείνει δηλαδή. Ο Θεός... εγώ μπορεί να μην έχω να φάω. Εγώ μπορεί να μην έχω να φάω, να είμαι εξυπόλυτος, να πούμε και να επέτης. Αλλά ο Θεός να προστατεύει τη βασίλισσα. Τελείωσε. Και τα εκατομμύρια της, τα καπέλα της. Γι' αυτό υποστηρίζει... Σφύριζε κάπου και προστάτευε την βασιλεία. Αν νόμιζα θα το πήγαινε σεξουαλικά ότι σφύριζε κάπου, αλλά τόσο σες. Τι μυαλό είναι αυτό, ρε. Όχι, εγώ δεν. Πάμε. Αμέσως στο σεξουαλικό. Πάμε. Εντάξει, ο Παδάμπας καλή ήταν. Μ' αρέσαν τα δύο τα παιδάκια, ο Λιμιός και ο... Ο Ζαπάτα, εγώ το λέω Ζαπάτα. Ζαπάτα. Τους πάτησε εκεί που έβαλε την μπάλα κάτω. Άρεσε, φίλε, πάρα ο τύπος. Πολύ άρεσε, πάρα ο τύπος πολύ. Άρεσε. Πάρα πολύ. Άρεσε ο τύπος και οι δύο. Καλά, το Λιμιό τον είχαμε δει και στον Ατρόμο, τον είχαμε δει και σε εμάς. Φυσικά. Απλά, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό που έδειξε χθες ο Ζαμπά, Γιώργο, είναι ότι δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε ένα χρόνο που λέγανε είναι επένδυση για το μέλλον, ότι είναι έτοιμος τώρα. Έχει μπορεί να είναι ο Αντιτζάλμα. Γιατί χθες έπαιξε αριστερά κάποιες στιγμές, επειδή είχε την απώλεια του Μπίσεσβαρη ομάδα. Αλλιώς είναι δεξιά η θέση του, έτσι. Το ξέρω. Το αποτέλεσμα, εντάξει, τι να κάνουμε, ας κάνει και ένα λάθος και ο Πασχαλάκης. Δεν θα τον κρεμάσουμε με ένα λάθος, ούτε με ένα δεύτερο. Τρομερό λάθος, εντάξει. Ήτανε, για μένα ήταν από κοινού με Κρέσπο. Δηλαδή δεν είναι μόνο του Πασχαλάκη. Έτσι. Μια συνωνισία μεταξύ του Πασχαλάκη και του Κρέσπο. Τέλος πάντων. Και ο Κρέσπο χθες δεν ήταν σε καλή μέρα. Δεν ήταν σε καλή μέρα. Όχι μόνο το λάθος, δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Εντάξει. Αυτός ο οποίος μας βγάζει έξω από τα τέτοια μας είναι ο Ισπανός. Ο οποίος θα λέει όταν θα γεράσει και θα έχει εικόνα, ξέρετε, Χάνιασε. Παιδάκια μου, ο Χάνιασε. Τι έβαλα, ελάτε να δείτε τι έβαλα ο μπαμπάς. Έβαλα γκολ στην Ελλάδα. Με το αριστερό. Που έπαιξες, όχι παιδιά, όταν πήρα μεταγραφή και πήγα σε μια ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Σαν τόσο χρόνο δεν είχα βάλει γκολ. Ναι. Τώρα φταίει. Γκολάρα, αυτό είναι γκολ επιθετικού κλάσης. Και τα τρία, που έχει βάλει. Είναι γκολάρες. Εγώ είδα και κάτι άλλο εχθές, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, ότι η ομάδα σουτάρει πάρα πολύ πλέον. Ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και σε σχέση με πέρσι, οι παίκτες σουτάρουν έξω από την περιοχή. Σουτάρει ο Βιερίνια, σουτάρει ο Μάτος, σουτάρουν ρε παιδί μου. Και ο... Αυτό έλεγε. Έτσι. Και αυτό έλεγε και ήταν το παράπονο μου. Γιατί δεν σου τέλει. Και ο Πέλκας. Γιατί. Για πολύ καιρό θυμάμαι τσίκι να μπούμε μέσα στην περιοχή. Κάνε σούτρε, παιδί. Σουτάρισε, γενικά, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που παραδοσιακά σούταρε. Το θυμάμαι πολλά γκολ έτσι με σούτ έξω από την περιοχή.
Λοιπόν, επανέρχεται αυτό και μου αρέσει. Όλα καλά. Λοιπόν, και όσο και το να πάμε, μίλησε με την κόρη μου. Χθες. Ναι. Η μυρωδιά της κάπνας ναι, ναι. Είχε μέχρι... φτάσει μέχρι, μέχρι Πάτρα και στον Νάφη. Ο αδερφός ναι, μου ναι. μου είπε ότι στην Πάτρα μυρίζει καμένο, αδερφέ. Εντάξει, τι να λέμε. Και αυτούς που πρέπει να καθαρίσουν είναι αυτοί οι άνθρωποι στην πολεοδομία, οι οποίοι δίνουν τις άδειες και δεν κάνουν σχεδιασμό. Πώς θα παίρνουν τα αυτοκίνητα πυροσβεστικά. Δεν υπήρχαν δρόμοι για να μπουν μέσα. Τραγικό. Μόνο λεφτά να παίρνουν. Έγινε την καλή μου μέρα. Τέσσερα λεπτά. Έγινε, Γιώργο. Σε έβαλα ήδη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Α, διάλειμμα. Ναι. Έλα, αγοράκι μου. Έλα, ρε Κλιμάρτ. Έλα, αγοράκι μου. Έλα και ο Σε. Έλα, φίλε μου. Τι κάνετε? Καλά, αγοράκι μου, καλά. Καταρχήν, τα συλληπιτήριά μου για όλο τον κόσμο, αυτόν εδώ πέρα πήγε άδικα. Ναι. Στην Ελλάδα είμαστε δυστυχώς. Τέλος πάντων, ξέρεις και εμένα το δράμα μου παλιά. Τζάμπα και βερεσέ. Άδικα, από δρόμους, από τέτοια, κάθε φτωχός και μοίρα του που λέω εγώ. Όπως το λες, όπως το λες. Τέλος πάντων. Πήγες χθες. Εσύ τι λες, να μην πάω. Εγώ λέω πήγες. Κοίτα, εμένα μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ. Εξαιρετικός. Φυσικά, πολύ καλός. Φυσικά. Πρώτη φορά έκανα το σταυρό μου Αύγουστο μήνα, Ιούλιο μήνα, είδα ένα ΠΑΟΚ κατά 60-70% σωστό. Έτσι. Εντάξει, τα λαφάκια γίνανε, δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε. Έτσι. Αυτό που λες, ένα 60% συμφωνώ μαζί σου Κώστα στο ποσοστό. 60% η ομάδα άλλαξε την μπάλα, κάτω τριγωνάκια, κίνηση χωρίς αυτή, ωραία μπαλίτσα. Για μένα 3-0, 3-0 πάλι τους κάναμε χάρη, για μένα 3-0. Πρέπει αυτό σιγά σιγά όμως το βλέπω βελτιώνεται γι' αυτό. Θα έρχεται το, για μένα έτσι πως το είδα το παιχνίδι, έτσι. Έπρεπε ένα 3-0 μέσα στο νερό. Θα βάλουμε γκολ εκεί Κώστα. Θα βάλουμε, ναι. Είμαι βέβαιος. Εντάξει, ωραίος ο ΠΑΟΚ. Όλα ωραία Κωνσταντίνε, μ' άρεσαν όλα. Ο κόσμος εξαιρετικός, μπράβο του. Έτσι. Πολύ καλός. Ανεβαίνουμε επίπεδο και μ' αρέσει. Αυτό. Οι φωνές. Το ζούμε αυτό. Ο κόσμος. Το ζούμε όλο αυτό. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Εγώ φίλε, καταλαβαίνω ότι αυτό που είδα εχθές είναι ένας ΠΑΟΚ Ευρώπης. Είναι ένας ΠΑΟΚ όριμος για το Champions League. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε φέτος. Δεν ξέρω. Φυσικά θέλω μόνο που είναι. Είναι η πρώτη φορά που δεν άκουσα την ώρα που φεύγαμε τίποτα. Δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος ήταν αισιόδοξος και το ανάρεσε αυτό που είδε. Γιατί και εμένα μου άρεσε. Εντάξει. Κοίταξε. Αλλά είναι και μην ξεχνάς ότι έχουμε και ένα μήνα έτσι. Ακόμα πιασμένοι είναι. Ακριβώς αυτό. Κώστα, αγαπάμε τον ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς. Ακόμα κι αν η ομάδα είναι χάλια, τον αγαπάμε τον ΠΑΟΚ. Θα τον αγαπάμε λιγότερο. Όμως, όταν έχουμε και μια ωραία ομάδα που μας γεμίζει την ψυχή, που μας γεμίζει προσδοκίες, που περιμένουμε με την προσθήκη 2-3 ακόμα να ανέβουμε ακόμα ένα σκαλοπάτι, να προχωρήσουμε. Βλέπεις ότι κάθε τόσο ανεβαίνουμε και ακόμα περισσότερο. Αυτή η ομάδα θα παίξει Champions League. Δεν ξέρω αν θα είναι φέτος, αν θα είναι του χρόνου. Έρχεται αυτό το πράγμα, παιδιά. Νομοτελειακά πηγαίνουμε για εκεί. Είναι ξεκάθαρο. Απέναντί μας χθες δεν ήταν μια αμεληταία ποσότητα. Ήταν η βασιλεία του Champions League. Τους είδες, φίλε, με 2-3 κινήσεις βρισκόντουσαν μπροστά στην εστία. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να νομίσουμε ότι παίζαμε κανένα χωριό, ε. Όχι, ρε, καταλαβαίνετε αυτό. Και θα πω και ένα τελευταίο για να κλείσω, για να μην κρατάω τη γραμμή. Εμένα μου άρεσε ο Τζάμπας. Αυτός ο Τζάμπας, φίλε. Αυτός, φίλε. Στο ελληνικό πρωτάθλημα θα κάνει παπάδες. Ούτε μελάσω δεν θα τον πιάνω. Ο Τσόγλανος είναι... Έτσι, και είναι έτοιμος τώρα, έτσι. Επειδή λέγαμε επένδυση για του χρόνου, για ποιο χρόνο. Και δεν ήταν, και νομίζω δεν ήταν και στη θέση του, νομίζω, έτσι, καλά δεν λέω. Τις στιγμές που έπαιζε αριστερά, όχι, δεν ήταν στη θέση του. Ναι, επειδή αναλασσόταν στο πρώτο ημίχρονο, τους έκανε αλλαγή. Μία έπαιζε ολυμπιός. Ναι, εκείνο το σπριντ που κάνει και βγάζει την μπάλα αριστερά, το χάσαμε τον κόλ, δεν πειράζει. Ήταν όμως μια εξαιρετική φάση. Στο Λιμνιό που τη βγάζει. Δηλαδή την μπάλα, είναι... ναι. Γι' αυτό είχε κάνει και 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια δεν κάνει. Ακριβώς. Μα δεν... Κοίταξε, δεν είναι μόνο ότι έχει ταχύτητα και έκρηξη. Είδες του την έστειλε του Λιμνιού, φίλε, στο πιάτο έτοιμη, έτσι. Εκεί που πρέπει. Όχι για την μπάσα που λέω από αριστερά που έβγαλε σέντρα. Το σπριντ που έκανε και έδωσε την μπάσα αριστερά. Α, το σπριντ. Ναι. Όπως επίσης το σόλο που κάνει αριστερά μπροστά στην τρία, εκεί που τους κάνει χαζούς, είναι 2-3 άτομα και τις σκάβει στο σημείο του πέναλτι. Εκεί. Και είναι και κρυφοπαοξάκι από ό,τι είδα. Φιλιά, φιλιά σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Γεια σου Κλιμάρτ. Ναι, πάμε. Α, διάλειμμα. Ξαναλέω ότι θα στείλουμε αίμα. Θερμή παράκληση. Κάντε το καλό.
Πηγαίνετε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας. Υπάρχουν άνθρωποι που θα σωθούν από το δικό σας αίμα. Υπάρχει τρομερή ζήτηση και ανάγκη μετά από αυτή τη συμφορά που βρήκε η χώρα μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν το δικό σου αίμα. Κάνε έναν κόπο αφού έχεις τη δυνατότητα, αφού έχεις την υγεία σου, αφού έχεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου, αφού τα έχεις όλα αυτά που αυτοί δεν τα έχουν τώρα. Κάνε έναν κόπο, πήγαινε στο νοσοκομείο και πες «Γεια σας, ήρθα να δώσω αίμα για αυτούς τους ανθρώπους». Αν θέλετε, λέτε κιόλας για την Τράπεζα Αίματος των Αθλητηρίων, για να μπορούμε εμείς να στείλουμε το αίμα, να στείλουμε τις φιάλες στα νοσοκομεία με τα οποία έχουμε επικοινωνήσει. Καλημέρα. Μετά τις 10.30 θα στείλουμε κι εμείς και αν μου επιτρέψουν, μέχρι και 100 θα στείλω, λέει η Σοφία. Θα στείλουμε, αν μας επιτρέψουν, 100 φιάλες. Δεν θέλουμε να πούμε πολλά πράγματα. Δεν τα στέλνουμε εγώ και η Σοφία. Εσείς τα στέλνετε. Η ομάδα μας, η παρέα μας. Δεν θα λυθεί το πρόβλημά τους με 100 φιάλες που θα στείλουμε. Το καταλαβαίνετε. Αλλά είναι κάτι. Είναι κάτι. Είναι αυτό που τώρα εμείς μπορούμε να κάνουμε. Αυτό. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Την καλημέρα μας τα παιδιά σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπου και να βρίσκεται. Ο καθένας σας, όλα τα παοξάκια, όλα τα ζουμουσάκια. Ελλάς 2018, μου λέει Χρήστος Σανόβερο. Μια χώρα που βλέπεις τον συνάνθρωπό σου να καίγεται ζωντανός και φοβάσαι να παρακαλέσεις τον Θεό να βρέξει, γιατί ίσως υπάρχουν ακόμα περισσότερα θύματα. Ένα κράτος διαλυμένο, ξεπουλημένο, ακυβέρνητο στο κύλος του γκρεμού, πολιτική ανύπαρκτη και ανθέληνες. Και ένας λαός γονακτισμένος, αγανακτισμένος και φοβισμένος. Και αύριο είναι το ερώτημα. Τι να σας πω. Δεν έχω να πω κάτι. Τα είπα όλα και χθες και σήμερα. Σκεφτόμουν αν πρέπει να αφήνω το παιδί μου. Καλά, ο μικρός δεν καταλαβαίνει, είναι ακόμα σε μια ηλικία. Αλλά σκεφτόμουν αν έπρεπε να αφήνω την 9χρονη κόρη μου να βλέπει τις σκηνές. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Είχα λίγο ένα εσωτερικό, μια εσωτερική πάλι. Απ' τη μία ότι δεν πρέπει να αφήσω το παιδί μου να βλέπει αυτές τις σκληρές εικόνες, γιατί είναι μια ευαίσθητη ψυχή, γιατί είναι ακόμα σε μια ηλικία τρυφερή που αυτό το πράγμα μπορεί να του στοιχειώσει τις νύχτες, να πετάγεται στον ύπνο του, να του φοβήσω, να. Απ' την άλλη όμως, πρέπει να του δείξω πόσο σκληρός μπορεί να είναι ο κόσμος, πόσο αδυσόπιτη μπορεί να είναι η φύση, πόσο δυστυχία μπορεί να υπάρξει και ότι πρέπει να εκτιμούμε αυτά που έχουμε, πώς πρέπει να κάνουμε ένα σταυρό, μια προσευχή και να λέμε «Θεέ μου, σε ευχαριστώ», να προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, και προτίμησα το δεύτερο, το πιστεύετε? Και μου λέει «Μπαμπά, δεν θα δείξει τίποτα άλλο η τηλεόραση αυτές τις μέρες». Λέω «Όχι, Νεκταρία, δεν θα δείξει, γιατί αυτό σκεπάζει τα πάντα». Αυτό. Και με ρώτησε έτσι πολύ απλά, με την αθωότητα ενός 9χρονου κοριτσιού, «Μπαμπά, θα παίξουμε μπάλα σήμερα?» Προσέξτε. «Θα παίξουμε μπάλα, θα παίξουμε». «Μπαμπά, γιατί δεν το κάνανε άλλη μέρα, αφού ο κόσμος έχει περάσει τόσο δύσκολα και αφού χάθηκαν συνάνθρωποι μας?» Δεν είχα να απαντήσω. Δεν είχα. Πάμε στις γραμμές. Ξαναλέω για τελευταίο τέταρτο ότι κληρώνουμε ένα τριήμερο στο υπέροχο Φιλοξένια, στο ξενοδοχείο, στο Λουτράκι Αριδέας. Γράφετε στο σταθερό σας τηλέφωνο 2310 και καλείτε το 287-888. Κρατάω και τα ονόματά σας. Έχω και στα μηνύματα FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και σας βάζω στην κλήρωση. Πάμε να πάρουμε τις τελευταίες γραμμές. Εδώ θα είμαστε μέχρι και την Παρασκευή. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, Κωστή, αριστερά μου, έλα τώρα σε καταλάβω. Και όσο, Κωστή μου, η αλληλεγγύη των κρατών, των συναδέλφων κτλ. Μάλλον θα ονομάζεται ως αλληλεγγύη τα δάνεια, τα άτοκα κτλ. Ή τα έντοκα και οτιδήποτε άλλο και η επιβολή αυστηρών νόμων και η κατάργηση οποιασδήποτε πρόνοιας. Αυτά και το χρήμα είναι ο Θεός. Δηλαδή πριν από 10 μέρες είχαμε ένα ολόκληρο θέμα πώς θα γίνει να περικοπούν 27 εκατομμύρια ευρώ, από ποιο κονδύλιο θα κοπούν, ούτως ώστε λέει να πάρουμε μία από τις δόσεις η οποία θα χρησιμεύει για να πληρώσουμε τα δάνεια. Αυτή είναι δυστυχώς, Κωστή μου, η ανθρωπότητα και για μένα να αναπαυτούν οι ψυχούλες αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή πιστεύω ότι θα μας στοιχειώνει όλους εδώ και νομίζω και εκατομμύρια άνθρωποι μας έχει μείνει στο μυαλό αυτή. Αυτή η εικόνα της πομπίας, Κωστή μου, με τη μάνα να κρατάει το παιδάκι και να περνάει λάβα από πάνω της, και μόνο όσο σκέφτομαι αυτοί οι 28-26 άνθρωποι πώς μπορεί να ένιωσαν εκείνα τα δευτερόλεπτα, πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω, σκίζεται η καρδιά σου. Και το μόνο που πρέπει να πετύσουμε, εκτός από όλα τα άλλα για αποκατάσταση των ζημιών κτλ,
όσο η πολιτεία δεν θα βγαίνει και να κάνει αυστηριοποίηση του νομικού πλαισίου, όταν ο άλλος βάζει φωτιά και σε ένα μήνα βγαίνει έξω ή δεν δικάζεται γιατί δηλώνει ψυχασθενής ή οτιδήποτε, είναι όλοι συνυπέτοι και δείχνουν ότι ο σκοπός τους είναι, δεν είναι η προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων ζωών, αλλά είναι μόνο το χρήμα. Η Σόβια έβαλε φωτιά μέσα, χωρίς φίλε, θύματα, μέσα. Η Σόβια. Link όλα έχει... τα κανάλια Χρήστο ταυτόχρονα να δουν τον τύπο αυτό με τις να αλυσίδες ζητήσουν. Στα χέρια και στα πόδια και με την πορτοκαλί τη φόρμα ή δεν ξέρω τι δηλαδή χρόνια. Να τον δουν όλοι, αυτό ότι θα σαπίσει μέσα στη φυλακή ο επόμενος που θα πάει να σκοτώσει τόσους ανθρώπους, να κάψει, να το ξέρει ότι θα γεράσει μέσα, θα πεθάνει μέσα στο κάγκελο φίλε. Και καμία, το ίδιο καμία και αυτό που μετά θα πάει να χτίσει εκεί. Καμία αναστολή. Το ίδιο και για αυτόν που θα βάλει το πρώτο τούβλο. Και αυτόν που είναι ιδιοκτήτης, και αυτόν που θα δώσει την άδεια, και αυτόν που, ο οποίος θα θελήσει να πάει να χτίσει εκεί, ακόμα και ο εργάτης που θα πάει εκεί. Όλοι, να όλοι, σηκώσει. Το όλοι. Τέλος, φίλε. Τέλος. Πάνε αλλιώς... όσοι έχουν πάει Χανιώτη και θυμούνται εκείνο το Χανιώτη πολύχρονο και τα λοιπά. Τι έχει γίνει σε εκείνη την πλαγιά και τα λοιπά. Τι ήταν αυτό εκεί και τι έγινε. Άστο. Και θα έχουμε όλοι μας μια υποχρέωση, αν αληθεύει έστω και κατά ένα της χιλίης αυτό το θέμα που εωρείται για το ορυχείο Βοξίτη, πραγματικά δηλαδή θα πρέπει όλη η Ελλάδα να ενωθεί και όποιος δώσει αυτή την άδεια να τον φάει, να τον καταρχεί σε πλατεία, Κωστή μου. Γιατί παραέγινε με την ανοχή μας για όλα με την, και καλά την αιτιολογία της επένδυσης, αποψηλώνουμε τα πάντα και όταν έρχεται και δρέπουμε τους καρπούς να πλημμυρίζουν, να πνιγόμαστε και να κάνουμε, μετά καταργιόμαστε τη μοίρα μας. Τι να πω. Να πούμε τώρα μια στιγμή λίγο ότι τι έχει γίνει τώρα. Στα πλάνα του Α, στο Δελτίο Ειδήσεων, το λέω γιατί αυτό γίνεται τώρα. Στα πλάνα του Α το βράδυ της καταστροφής υπάρχει ένα στιγμιότυπο με τα δύο 9χρονα κοριτσάκια, τα δύο διδυμάκια. Αυτά που χάθηκαν, ναι. Τα οποία τα δείχνουν εκεί να ανεβαίνουν πάνω σε ένα από τα καΐκια και να τα σκεπάζουν με μια κουβέρτα. Λοιπόν, άρα ζούσαν μετά από την πυρκαγιά και τώρα αγνοούνται. Και υπάρχει έκκληση όχι μόνο για αυτά, αλλά και για άλλους 100 συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν ξέρουν πού μπορούν να βρίσκονται. Ας ελπίσουμε να είναι κάπου να φιλοξενούνται και τα λοιπά, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άνθρωποι μόνο στα λόγια, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις. Αυτό Κωστή μου για αυτό το θέμα. Και όσο για χθες, δεν μπορέσαμε χθες. Την περιμέναμε τη στιγμή. Ήταν όλος ο κόσμος, ήταν δαγκωμένος. Όλος ο κόσμος. Μουδιασμένος και είναι φυσιολογικό. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε ΠΑΟΚ, αλλά είμαστε ταυτόχρονα και άνθρωποι. Δεν μπορούμε να ανακλειδώσουμε όλα αυτά τα θέματα απ' έξω και να πούμε γιούπι, ζήτω, τι χαρά, τι τέλεια που περνάμε. Το καταλαβαίνω. Αυτό ακριβώς και ίσως να μην ήθελε και ο Θεός να χαρούμε τόσο πολύ με μια τόσο άσχημη μέρα. Εγώ απλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για αυτό το πράγμα που χτίζεται στην ομάδα που αγαπάμε όλοι. Θα έχουμε άπειρες μέρες στο μέλλον να συζητήσουμε για αυτό που αγαπάμε, αλλά είναι το δευτερεύον σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας, αλλά το δευτερεύον. Όπως το είπες. Όπως το είπες. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Χρήστο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Μην ξεχνάτε ότι δίνουμε αίμα. Η πληροφορία τελευταία δική μας είναι, και σας το λέμε, θα στείλουμε 100 φιάλες. Σαν αθλητήρι, σαν ζουμουσού, σαν... αυτό μπορούμε. Αυτό μπορούμε. Εμείς σαν ραδιοφωνική παρέα. Δεν το στέλνω εγώ και η Σοφία, το στέλνουμε όλοι. Όλοι μας. Όλοι εσείς που ήρθατε και έστω και σε μια αιμοδοσία, τρέξτε να αναπληρώσετε το αίμα αυτό, να στείλουμε και άλλες φιάλες. Είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Το ελάχιστο. Το ελάχιστο. Έλα, Ανδρέα. Γεια σου, Κωστή. Καλημέρα. Έλα, φίλε μου. Καλημέρα. Τι κάνεις. Τα μπιστή, κάνεις. Είναι ρητορικό το ρυθμό, λοιπόν. Είναι πολύ περίεργες αυτές οι μέρες και για εμάς που κάνουμε εκπομπές, άλλο θέλουμε να πούμε, άλλη ψυχολογία έχουμε. Δηλαδή, λογικό είναι. Εντάξει, λογικό νιώθουμε κι εμείς όπως νιώθετε κι εσείς, απλά πρέπει κι εμείς να προσέξουμε τι θα πούμε. Δεν είναι μέρες φυσιολογικές αυτές. Πολύ σοβαρή δουλειά. Πιο σοβαρή δουλειά. Ναι, εντάξει, δεν είναι φυσιολογικές. Πιο σοβαρή δουλειά είναι αυτή. Γιατί εντάξει, επηρεάζει τη γνώμη και την διαμορφώνει άποψη. Και ο καθένας που θα βγαίνει πρέπει να βγαίνει να τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το μέσο, για να προβληματίσουμε, όχι, αλλά το κυριότερο για να μαζέψουμε και να στείλουμε αίμα. Θα στείλουμε 100 φιάλες. Εκεί ήθελα να καταλήξω, Κωστή. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Θα μιλήσω και με τη Σοφία για ένα θέμα και θα έχουμε κάποια εξέλιξη αργότερα και πάνω στο θέμα της τράπεζας, εν πάση περιπτώσει, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω.
πέρα από όλη αυτή τη μαυρίλα, πρέπει να αναδειχθεί και έτσι η αντίδραση καλή και πλευρά, η καλή πλευρά, ναι, και το παράδειγμα όλων αυτών των εθελοντών από χθες και από προχθές, στην ουσία με το που ξεκίνησαν όλα αυτά τα άσχημα, αυτή η τραγωδία. Λοιπόν, ο Κοσμάκης, ο απλός φίλε. Ορίστε. Ο απλός κόσμος, ούτε οργανισμοί, ούτε ΜΚΟ, ούτε τίποτα. Ο απλός κόσμος που έτρεξε εκεί με ένα κλαδί ή με μια κουβέρτα ή με ένα κουβά νερό, ο απλός κόσμος. Υπάρχουν πάρα πολλοί αφανείς ήρωες. Δεν μιλάω μόνο για τους πυροσβέστες που έχουν να κοιμηθούν δύο νύχτες και δίνουν τη ζωή τους. Μιλάω για ανθρώπους που, τουρίστες λέει, που ήταν ξένοι στη χώρα μας και δεν εγκατέλειψαν το ξενοδοχείο, αλλά κατέβηκαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση, στην διάσωση των ανθρώπων. Όλοι αυτοί, είναι αυτό είναι Ελλάδα, φίλε. Αυτό είναι Ελλάδα. Δυστυχώς, ο ανώνυμος. Αυτό είναι Ελλάδα, αλλά αυτό το νεοελληνικό κράτος παρακράτησε. Γιατί όλα αυτά γίνονται επειδή βάζουμε χρόνια τώρα, δεκαετίες χρόνια τώρα, όλα τα κακά κατά το χαλάκι και κάποια στιγμή τα βρίσκουμε μπροστά μας όταν τα βάζουμε κατά το χαλάκι. Εγώ δεν είμαι κατά τον επενδύσεων. Είναι συνυπεύθυνοι εγκληματίες. Όλοι αυτοί. Έτσι. Όχι μόνο αυτός που έβαλε τώρα τη φωτιά. Δυστυχώς. Όλοι αυτοί που επιτρέπουν να χτιστεί εκεί που καίγεται. Να κάνουν τα στραβά μάτια. Να πάρουν τη μίζα και να δώσουν μια άδεια. Για πέντε ψηφουλάκια να νομιμοποιήσουν πράγμα. Όλοι αυτοί, φίλε, είναι μια αλυσίδα, Ανδρέα. Είναι μια άλλη... Δεν είναι τώρα η ώρα να αναζητήσουμε όμως, ακόμα είναι... και η ακόμα η στάχτη μυρίζει ανθρώπινη σάρκα, φίλε, η χώρα μας. Γι' αυτό να μείνουμε και λίγο στην καλή εικόνα, λοιπόν, όλων αυτών των εθελοντών. Συγχαρητήρια και στην Τράπεζα Αίματος της εκπομπής του Ζου Μουσού. Συγχαρητήρια σε όσους δουλεύουν για μια ακόμη φορά πάνω σε αυτό. Θα κάνουμε και εμείς την προσπάθειά μας να βοηθήσουμε και με το που θα καταλαγιάσει, ας το πούμε, όλο αυτό το δράμα, θα έχουμε και κάποιες εξελίξεις θετικότερες πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ήθελα να πω και κάτι άλλο, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν θέλω να το πω. Εντάξει, έχουμε χρόνο, έχουμε πολύ χρόνο και πολλά χρόνια να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Συγχαρητήρια και πάλι στους εθελοντές. Και ας έχουμε έγινε, Ανδρέα μου. Δεν να είμαστε καλά. Εμείς δεν είμαστε το κράτος. Εμείς είμαστε οι απλοί Έλληνες πολίτες. Αυτό που λες. Έτσι, αυτό που λες. Που αντιστεκόμαστε σε όλο αυτό που γίνεται, ας πούμε. Εντάξει, αντιστεκόμαστε. Ο καθένας με τον τρόπο του. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Πάμε να πάρουμε δύο γραμμές ακόμα και να κλείσουμε. Καλημέρα σας. Στη μεθ επόμενη, άλλες δύο. Ναι, ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλαρέτο. Έλα. Θέλω, αν έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις στην κόρη σου, εκτός από το ότι φυσικά, όπως είπες, οι πυροσβέστες, αυτό που κάνουν δεν πληρώνεται, δεν είναι επαγγελματισμός. Αυτό που κάνουν είναι τίποτα πέρα από το επάγγελμα, είναι κάτι που το κάνουν με την καρδιά τους. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πληρώνονται καθόλου, ρισκάρουν την ίδια τους τη ζωή και την περιουσία τους, όπως είναι οι ψαράδες, οι οποίοι πολύ μεγάλο κίνδυνο, επειδή ο αέρας ήταν δυνατός, συνέλεξαν ανθρώπους, σώσανε. Καλά κάνεις και το λες, φιλάρετε, γιατί τους ξέχασα τους ψαράδες. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι ρίσκαραν τα πάντα για να σώσουν ζωές. Και δεν τους το είπε κανείς και το κάνανε από μόνοι τους. Βεβαίως. Αυτή είναι η ανθρωπιά. Αυτό είναι κάτι που βγαίνει από μέσα μας. Δεν μας το λέει κανείς. Και δεν είναι κάτι που μπορεί να προγραμματιστεί. Στα δύσκολα φαίνεται πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος. Και εκεί πέρα είναι καλό παράδειγμα, είναι μια ακτίνα φωτός μέσα σε αυτό το σκοτάδι, που κυριολεκτικά είναι σκοτάδι, αλλά η ακτίνα φωτός είναι πολύ πιο σημαντική, γιατί η ζωή συνεχίζεται και χρειάζεται να τα βλέπουμε και αυτά. Επειδή οι τηλεοράσεις χτυπάνε στο θυμικό του δράματος και εκεί το πηγαίνουν συνέχεια, θα έπρεπε να δίνουν τα παραδείγματα αυτά σαν φωτεινά παραδείγματα για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει και τη χαρά μέσα του. Ναι, ναι. Την ελπίδα ότι κάτι... πρέπει να χτίσει να πάνω στη στάχτη και στο χαμό των ανθρώπων αναδεικνύουν χθες τα κανάλια, γιατί δεν θέλω να είμαι μόνο φιλοκατήγορος, ανέδειξαν και τους ανώνυμους και τους ψαράδες
που με κίνδυνο και δικό τους μάζεψαν τους ανθρώπους από τη θάλασσα και τους ανώνυμους, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές. Και υπήρχαν εθελοντές χθες τη νύχτα, άνθρωποι έψαχναν ακόμα, άφησαν τα σπίτια τους στην ασφάλειά τους. Αυτό το πράγμα, παιδιά, αυτό είναι Ελλάδα, αυτός είναι ο Έλληνας, όχι αυτός που θα πάει να χτίσει το καμένο, που θα πάει να λαδώσει ή που θα τα πάρει για να δώσει την άδεια ή αυτός που θα τα πάρει για να βάλει φωτιά. Έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε και την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα έχει μέσα, πρέπει να έχει ελπίδα, πρέπει να έχει κουράγιο, πρέπει να έχει αναγνώριση για αυτούς που θα δώσουν κάτι. Αλλιώς, και αν θέλουν οι πολιτικοί μας να βγάζουν λόγους πάνω στα μικρόφωνα και να λένε κουράγιο και τέτοια, ας σηκώσουν τα μανίκια και ας πάνε τώρα να κάνουν γραμμές για να μην πλημμυρίζουν οι άνθρωποι, γιατί τώρα πρέπει όλους τους κορμούς αυτούς να τους φέρουν σε ανάχωμα για να μην κατέβει όλο το νερό σε επάνω μήνα, στα ρεύμα, ρεύμα εκεί. Ας κάτσουν να βοηθήσουν, όχι να λένε λόγια. Να ξεκινήσουμε αυτό από κάτι ζήτημα. Άλλο πολύ πρακτικό και απλό. Να βγουν όλοι τους και να πούν 3 μήνες οι μισθοί των επόμενων 3 μηνών τους διαθέτουμε αύριο για τους πληγέντες. Ο κάθε Έλληνας βουλευτής να πει το επόμενο τρίμηνο δεν θα πληρωθώ. Διαθέτουμε σαν βουλή ένα ελάχιστο, ρε, ένα ελάχιστο. Διαθέτουμε το επόμενο τρίμηνο τους μισθούς μας, 3 μηνιάτικα, δεν θα πεινάσει κανένας. Δεν νομίζω θέλω θα πεινάσει κανένας. Θέλω να τους δω να μαυρίζουν για πρώτη φορά με την πιο καθαρή μαυρίλα της δουλειάς. Γιατί δυστυχώς αλλιώς οι μαυρίζουν. Έγινε, λοιπόν, φιλάρετε, τα πες όλα. Αυτά δυστυχώς δεν τα βλέπουν. Και επειδή πραγματικά αξίζει τον κόπο, ας δούμε λίγο ότι πραγματικά είμαστε ενωμένοι. Και όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και να απαλύνουμε κάθε πληγή. Καλή σου μέρα. Γεια σου, φιλάρετε. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή, να κληρώσουμε και το τρίμερο. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε. Πέσαμε. Μαέστρο μου, κάτσε να πω λίγο τους ανθρώπους που έστειλαν τα μηνύματα. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Βασιλική, Φιλοξένεια, γεια σου Χατζηγεωργίου Θανάση, καλημέρα. Ζουμουσού, αν και θλιβερές μέρες, κουράγιο. Κουράγιο σε όλους, βάλαμε στην κλήρωση, λέει ο 66. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα, λέει ο Τολιόπουλος. Ο Αντώνης, απίστευτο πάθος, όλοι λέει στην ομάδα, λέει ο 424. Ζουμουσού, ο Κώστογλου Γιάννης, καλημέρα φίλε. Ομάδα πρόσμενα καλή για πρώτη εμφάνιση. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πρίγιο Πελκίνιο έβγαζαν φωτιά. Εξαιρετικός και ο Πέλκας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορούμε. Λοιπόν, Μαρία, η Παπαδοπούλου Μαρία, υπέροχο δώρο, η ομάδα θα τα καταφέρει. Καλημέρα, μπορούμε να ακούσουμε περιγραφή Σταύρου, τον γκολ του Κάνιας αύριο. Αδερφέ, τώρα τέτοια στιγμή, λίγο δύσκολο. Καλημέρα, μπράβο για την ευαισθησία σας. Εντάξει, δεν χρειάζεται, παιδιά, μπράβο. Νομίζω είναι αυτό, δεν χρειάζεται καν. Γι' αυτό μαζεύουμε τις φιάλες. Για τέτοιες στιγμές. Για τέτοιες στιγμές. Λοιπόν, πρέπει να φύγω όμως. Έρχεται ο Γιώργος Συρίγος να σας κρατήσει παρέα για το επόμενο 2ωρο. Δώσε μου λίγο, ρε Σωτήρη, από το 1 μέχρι το 49 να δώσω και το τρίμερο. Το 32. Λοιπόν. Το 32 είναι ο Τολιόπουλος Αντώνης. 6972 σε 457. Ο Τολιόπουλος Αντώνης κερδίζει το τρίμερο. Θα πάρεις ένα τηλέφωνο στην κεντρική γραμματεία. Τώρα δεν ξέρω πότε θα μπορέσεις να πας. Εννοείται ότι το τρίμερο ισχύει. Αυτά. Υπενθυμίζουμε, θα είμαστε εδώ και αύριο. Θα είμαστε εδώ και μεθαύριο. Χορηγή δεύτερης ώρας ήταν η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Η κορυφαίος προορισμός εδώ και 16 χρόνια. Γίνεται ανακαίνιση στο μαγαζί. Θα είναι και πάλι μαζί σας η αγαπημένη σας γωνιά, το αγαπημένο σας στέκι με τις καταπληκτικές γεύσεις, εννοείται με τις ίδιες τιμές, με την ίδια καθαριότητα, με την ίδια φροντίδα, με την ίδια ζέση και θέρμη από την οικογένεια, τον Δημήτρη και τους υπόλοιπους, με την ίδια ποιότητα σε έναν υπέροχο χώρο από τις 14 Αυγούστου και μετά. Θυμίζουμε Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε σε τέντα. 35 χρόνια εμπειρία. Η οικογένεια, ο μπαμπάς και ο γιος, ο Γιώργος και ο Γιάννης Κατουρτζίδης, φροντίζουν για τα κορυφαία τεντόπανα, σόμφι μηχανισμούς, πέργολες, αντινεμικές ζελατίνες, τα πάντα όλα. Καλαμαριά, Πολύχνη Χαλκιδική, 430-011. Δεν ξεχνάτε, κορυφαίος ιστότοπος για γκατζετάκια, για όντιο συστήματα, για το αυτοκίνητο, για το σκάφος σας,
για αδιάβροχα, για αδιάβροχα Bluetooth, για αδιάβροχα Bluetooth εκεί στο visualstore.gr. Να πω και επίσης ότι νούμερο ένα αρτοζαχροπλαστείο στην πόλη είναι το αρτοζαχροπλαστείο Νικολαίδης στην Καρολή και Δημητρίου, τα δύο καταστήματα. Με παγωτό ημέρα υπέροχο, με γάλα, αγνά, υλικά, τα πάντα όλα και γλυκά υπέροχα και ψωμιά και το καφεδάκι σας και όλα. Και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Θα τα πούμε αύριο, πρώτο ο Θεός, εδώ είμαστε. Γεια σας, έρχεται ο Γιώργος Συρίγος.